Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ της ΕΟΣ 4, 4ος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα στην σημερινή εκπομπή θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σημερινή εκπομπή, όπως συνήθως γίνεται, στο μικρόφωνο dk@gmail.com, μικρόφωνο dk@gmail.com και ζωντανά με το 210-34-28-676, με 210-34-28-676. Λοιπόν, οφείλουμε να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας έκανε εντύπωση ότι μετά από 6 χρόνια ουσιαστικά σιωπής, ή μάλλον δεν ήταν σιωπής, πράξης υπέρ των μνημονίων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προχώρησε σε μια ανακοίνωση που μετά από 6 χρόνια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι διαπίστωσε τα αυτονόητα. Το καθεστώς των μνημονίων που έχει επιβληθεί στη χώρα μας οδηγεί πλέον σε αδιέξοδο. Μετά από 6 χρόνια παρατηνόμενης οικονομικής κρίσης που ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση και διασάλευση των αρχών του κράτους δικαίου και του κράτους προνοίας, από τις οποίες διαπνέει τη δημοκρατική ένωμη τάξη μας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία ως θεσμικός φορέας έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνο επί ζητημάτων
που άπτονται της απονομής δικαιοσύνης αλλά και επιμίζωνος και ευρύτερης δικαιοπολιτικής σημασίας θεμάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών εξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας προς το σκοπό της οικονομικής διάσωσης της χώρας, ωστόσο συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων ασφαλιστικό φορολογητό που πλέον πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών. Συνεχίζει λοιπόν, να μην τη διαβάσουμε ολόκληρο, δεν έχει νόημα. Παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε 6 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, να μου επιτρέψετε, δεν μπορεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να μην διαπιστώνει το αυτονόητο για έναν νομικό. Για έναν νομικό που έχει σοβαρή αίσθηση ευθύνης και ταυτόχρονα συγκροτημένη αντίληψη για το τι σημαίνει δημοκρατική τάξη σε μια πολιτεία. Δεν μπορεί δηλαδή να μην διαπιστώνει ότι η χώρα τελεί υποκατοχή κανονιστικού, οικονομικού, δημοσιονομικού και πολιτικού χαρακτήρα. Όταν οι αποφάσεις παίρνονται έξω, όταν οι νόμοι αποφασίζονται στο εξωτερικό και απλά διεκπεραιώνονται από την Ελληνική Βουλή, η χώρα τελεί υποκατοχή. Παρακαλώ όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, τις κυρίες και τους κυρίους που υπέγραψαν αυτό το κείμενο εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να μου εξηγήσουν τι είναι κατοχή. Νομικά. Μην μου πείτε στρατιωτικά και τα αρέστα. Τι είναι νομικά και αν έχουν ιδέα για το πώς εξελίχθηκε το δίκαιο της κατοχής από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα. Δηλαδή, δεν νοείται ένας επιστημονικός φορέας, γιατί εκτός από όλα τα άλλα είναι και επιστημονικός φορέας, ο συγκεκριμένος φορέας νομικών, να μην έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Διασάλευση αρχών. Πλήρης κατάλυση. Πλήρης κατάλυση. Δεν έχεις δικαίωμα να αποφασίζεις. Η λεγόμενη κανονιστική ισχύς της κυβερνήσεως δεν υφίσταται ούτε της Βουλής. Δεν υφίσταται και μάλιστα έχει υπογραφεί. Αυτό γιατί διαφεύγει της προσοχής της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι στο φορολογικό και το ασφαλιστικό. Από πού και ως πού αυτοθυσία ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ποιος μας κάλεσε εθελοντικά να συνεισφέρουμε. Και από πού και ως πού η έννοια της λεγόμενης οικονομικής διάσωσης. Πού τα βρήκατε αυτά τα νομικά. Εξηγήστε μου και εμένα, γιατί το Σύνταγμα από τη φτωχή μου αντίληψη συγκεκριμένη οριοθετείται η κατάσταση ανάγκης ή ο εθνικός κίνδυνος. Πού τα βρήκατε εσείς και δικάζετε με όρους οι οποίοι είναι πραγματικά καινοφανείς, όπως για παράδειγμα η οικονομική διάσωση της χώρας. Πού τα βρήκατε αυτά, τι νομικά είναι αυτά, σε ποια κοιτάπια υπάρχουν, από πού προκύπτει ότι μια χώρα τίθεται σε κατάσταση έκτασης ανάγκης από οικονομική κρίση ή οικονομικό πρόβλημα, πότε συνέβη στο παρελθόν για να συμβεί σήμερα. Αυτά δεν πρέπει να ασχοληθείτε εσείς κύριοι εισαγγελείς και δικαστές. Τι σας μαθαίνανε στη σχολή, στη νομική και στη σχολή δικαστών? Τι σας μαθαίνανε? Μόνο να κατακρεουργείτε τα δικαιώματα του πολίτη? Γιατί αυτό κάνετε 6 χρόνια τώρα. Τα κατακρεουργείτε με βάση τη σκοπιμότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Και δεν εννοώ, βεβαίως υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, βεβαίως και τα λοιπά. Αλλά πότε υπερασπιστήκατε την ένομη τάξη της χώρας και το κράτος δικαίου? Πότε, ρε παιδιά, δηλαδή, πείτε μου μια περίπτωση όπου επλήγει σοβαρά στην καρδιά του, στο σκληρό πυρήνα, κάτι και το οποίο προέκυψε. Δεν το ξέρω, ερωτήματα βάζω. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι πιο σκεπτικό. Βγήκε, μας επιβάλατε εσείς οι δικαστές ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης και φτιάξατε ένα νομικό υπόβαθρο για να επιβληθεί το μνημόνιο, επικαλούμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία δεν δικαιολογείται από το Σύνταγμα, ούτε καν αυτές οι διατάξεις του Συντάγματος που αναφέρονται στην κατάσταση πολιορκίας ή έκτακτη ή ύψιστος εθνικός κίνδυνος, δεν δικαιολογείται, δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο, ποτέ ξανά δικαστήριο δεν έχει μιλήσει για κατάσταση έκτασης ανάγκης λόγω οικονομικής διαχείρισης. Για το ζήτημα της οικονομικής κρίσης έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση. Έλεος, ρε παιδιά. Επειδή τα φάγανε τα λεφτά κάποιοι, πρέπει εμείς να την πληρώσουμε και αυτό θεωρείται ύψιστη η εθνική ανάγκη. Γιατί, ρε παιδιά, δηλαδή, τι ρόλο βάρατε, δηλαδή, ειλικρινά. Και μετά από 6 χρόνια αρνείστε να αναγνωρίσετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση
παρέδωσε μαζί με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, παρέδωσε το δικαίωμα της χώρας να αποφασίζει αφεαυτού της τι μπορεί να γίνει. Πού υπάρχει, σε ποιο δικαιακό σύστημα του κόσμου, αυτού του πλανήτη, δεν ξέρω βεβαίως, εσείς μπορεί να γνωρίζετε ένα άλλο δικαιακό σύστημα σε κάποιον άλλον πλανήτη ενδεχομένως, αλλά πείτε μας και εμάς, πού, σε ποιο δικαιακό σύστημα αναγορεύεται το συμφέρον του δανειστή, ύψιστο συμφέρον έναντι μιας ολόκληρης χώρας και ενός ολόκληρου λαού. Και μάλιστα να επιβάλλει αυτός, λες και είμαστε ψιλικατζίδικο υποεκαθάριση. Τι πράγματα είναι αυτά? Και είσαστε νομικοί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, με εντυπωσιάζουν ορισμένα πράγματα μερικές φορές και μου μυρίζει παγίδα. Είδαμε βέβαια, μακάρι να μην βγει, μακάρι να μην είναι η ιστορία βάζω πλάτη στην επόμενη κυβέρνηση με αυτά τα πράγματα που θα τάξει πάλι στο λαό τα ίδια που έταζε ο Σαμαράς προεκλογικά και έγινε αυτά που έγινε, τα ίδια που έταξε ο Τσίπρας και βέβαια είδαμε τι έγινε και που ενδεχομένως να τάξει και ο Κυριακούλης ή ο Ψιδιαρούλης ή οποιοδήποτε άλλο βγει. Ακούμε ότι θα φτιάχτε πατριωτικό κόμμα από κάποιους στρατιωτικούς, Παναγία μου σώσε Χούντα. Λοιπόν, ακούσαμε ότι θα φτιαχτεί φιλορωσικό κόμμα. Ναι, να ξαναγυρίσουμε. Έχουμε φιλογερμανικό, έχουμε φιλοαμερικάνικο. Να μην έχουμε και φιλορωσικό. Φαντάζομαι ότι η ηγέτης του θα είναι ο κύριος Διακόπουλος. Ή κάποιος τέλος πάντων που έχει χρηστεί από τους Ελοχήμ και τους Νεφελήμ του Συρίου. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κόμμα χωρίς Ελοχήμ και Νεφελήμ. Δεν υπάρχει θέμα. Εκτός και αν αυτό το έχει ιδρύσει ήδη ο κύριος Σόρας. Οπότε ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι τρελοί και παλαβοί. Στον δρομοκαίτιο, συγγνώμη, στο κόμμα του κύριου Σόρα. Λοιπόν, εδώ είδαμε το Λεβέντη στη Βουλή. Θα δούμε τον κύριο Σόρα, αλίμον. Αλίμον. Ειδικά σου τάζει ότι θα σου λύσει και το πρόβλημα στο σκελετά. Μειωμένη νοημοσύνη σε συνδυασμό με βαριές ψυχασθένειες και βεβαίως τρομακτική σε βαθμό απίστευτο. Αμορφωσία και αναλφαβητισμός, όλα αυτά είναι ένα κριτικό μείγμα για να έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις στην Ελλάδα προς όλους μας. Αυτά τα λίγα για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι σύμπτωμα της εποχής σύψης, κατάπτωσης και απλά επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε, είμαστε ανοχήρωτη χώρα, όχι μόνο απόψη οικονομικής ισχύως ή αν θέλετε και στρατιωτικής ισχύως, αλλά και θεσμικά. Είμαστε ανοχήρωτοι, παντελώς ανοχήρωτη χώρα. Διότι δεν υπάρχει θεσμός που να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη σήμερα. Είναι έρμεο. Γι' αυτό και μόνο γι' αυτό, όπως έλεγε και ο αείμνηστος συνταγματολόγος Ζουρίτσας, στο δίκαιο της Επανάστασης, λέει σε τέτοιες συνθήκες, όπου πλέον η πολιτεία δεν διαθέτει θεσμούς υπεράσπισης του πολίτη, τότε ο πολίτης, συγκροτημένος σε λαό, οφείλει να ανατρέψει. Επανάσταση το έλεγε τότε, λοιπόν, να ανατρέψει το πολιτιακό σύστημα και να εγκαθιδρύσει μια νέα πολιτεία με βάση τα δικά του πρωτογενή συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα βεβαίως τα ακούν ορισμένοι και παθαίνουν πλάκα και δικαιολογημένα να παθαίνουν πλάκα, διότι βεβαίως σε μια διακατάσταση θα επαναληφθούν οι δίκες των 6 όπως έγινε το 23-24, αν θυμάμαι καλά, μετά την εκδίωξη της Παλατιανής Καμαρίλας μαζί με τον Βασιλιά. Βεβαίως τότε δικάσανε τον τελευταίο τροχό της αμάξης, γιατί δεν θέλησαν να καθίσουν το σκαμνί μετά από υπόμνηση βεβαίως των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως Βρετανίας, δεν θέλησαν να καθίσουν τους προτέτειους της εθνικής τραγωδίας που ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλιάς. Αυτοί έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί και να στηθούν στον τοίχο στα 6 βήματα και να εκτελεστούν. Και μετά όταν εκτελεστούν να τους σηκώσουν πάλι, να τους ξαναθέσουν στον τοίχο και στα 6 βήματα ξανά εκτελέσει. Και να συνεχιστεί τόσες φορές όσο ήταν τα θύματα του δικού του στοιχοδιοκτισμού, που βεβαίως δεν είχε καθόλου σχέση με τον ελληνισμό ή τα συμφέροντα της Ελλάδος ή κυριαρχία της, αλλά τα συμφέροντα των Αγγλογάλων. Με τη μικρασιατική καταστροφή και όπου πρόσφατα μάθαμε από την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, αν θυμάμαι καλά, την αντί υπουργό της παιδείας, ότι ήταν το μεγάλο θέμα της μικρασιατικής καταστροφής ήταν ζήτημα προσφύγων.
Βέβαια, το ξέρετε. Δεν διέθεταν αρκετά μέσα για τη μεταφορά των προσφύγων. Και πώς θα το διευθυντούσαν το θέμα των προσφύγων? Η σφαγή αφήστε. Δεν μπαίνει θέμα περί σφαγής. Λοιπόν, και άλλα τέτοια κωμικοτραγικά. Μόλις τώρα μας στείλανε μια πληροφορία. Πού πήγαν τα λεφτά από τις ΜΚΟ που πήρε ο Δήμος Λέσβου? Διεκδικούμε το νέο Νόμπελ Αδιαφάνειας, αναφέρεται σε μια είδηση που μας έρχεται από τη Λέσβο, που βεβαίως εμπλέκεται πάλι η ιστορία των ΜΚΟ. Μη λέτε ΜΚΟ γιατί θα κατηγορηθείτε για εθνικισμό, έτσι. Σας ακούσει το δίκτυο Σπάρτακος και θα σας βγάλει επικυριωσόμενος. Και όσοι από σας ρωτάτε, μην ανησυχείτε, θα τους περιποιηθούμε δε όντως την κατάλληλη στιγμή. Να δούμε πόσα πίδια χωράει ο Σάκος. Αν προσέξετε όμως, κανένας από δάφτους δεν έχει οριοθετηθεί απέναντι στο Σόρος χρηματοδοτής τους στις μη κυβερνητικές οργανώσεις στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι, αυτά είναι παραστατική κατάκτηση. Βέβαια. Άμα σε πληρώνει ο Σόρος και η Ευρώπη, είσαι επαναστάτης πρώτης γραμμής. Άμα δεν καταδέχεσαι και δεν αποδέχεσαι αυτού του τύπου της χρηματοδοτήσης, είσαι εθνικιστής. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ και σχεδόν 6 μήνες που η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, η αδιαφάνεια είναι πρόκληση πολιτική και ηθική. Δεν θέλουμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη σκάνδαλο, μας λέει το δημοσίευμα. Και ενώ η Λέσβος είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για διεκδικεί τον Νόμπελ Ειρήνης με δύο συντοπίτες μας, που είναι σύμβολα αλληλεγγύης, μαζί με τη Σάρα Ξέρατον, την οποία την προτείνει η Ακαδημία. Βεβαίως, ναι. Η Ακαδημία Αθηνών, παρακαλώ. Ναι. Με τη Σάρα Ξέρατον, η οποία έπεσε και κολύμπησε μέχρι τις τουρκικές ακτές και πάνω της, ως άλλη γοργόνα του Μεγαλέξανδρου, μετέφερε περίπου 200 μετανάστες και πρόσφυγες. Βεβαίως, είναι μεγάλη η συνεισφορά της κυρίας Ξέρατον. Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, μας λένε πολλοί ότι μιλάμε για προβλέψεις για το κράχ, έρχεται. Αν δεν κάνω λάθος, οι επενδυτές αδειάζουν τράπεζες και παράγωγα. Πότε αναμένεις να φτάσουν οι νέες επιπτώσεις σε εμάς και πώς θα αμυνθούμε ως κοινωνία, η κράτος και τι μέτρα μπορεί να πάρει το νοικοκυριό εκτός των αγώνων να φύγουμε από το ευρώ και την ευρωζώνη? Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξέρετε, γιατί μου γράφουν και άλλοι για το ζήτημα της παγκόσμιας οικονομίας, έχουμε μιλήσει αρκετά με το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει, έχουμε ξανατονίσει ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην παγκόσμια οικονομία και δεν έχει να κάνει με συγκυρίες και ιδιαίτερα με συγκυρίες καθαρά αγορών. Το κράχ είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για μεγάλη κερδοσκοπία ή για τους σορτάκηδες, όπως τους λένε συνήθως οι αγορές, οι οποίοι θα κερδίσουν τρελά λεφτά με αυτή την ιστορία. Και να σας πω κάτι, ότι θα πάμε σε κράχ, μάλλον φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση, διότι πλέον το σορτάρισμα ή να το πούμε το πλασάρισμα τοποθετήσεων κεφαλαίου για την πλήρη κατάρρευση των μεγάλων χρηματαγορών και της Ανατολής και της Δύσης αλλά και των CDS πλέον έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ. Γι' αυτό και βγήκε με ανακοίνωση της Deutsche Bank και λέει ότι μην ανησυχείτε, έχουμε τον αρκετό ρευστό για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Κολοκύθια με τη ρίγανη έχει, τίποτα δεν έχει, είναι σε άθλιο χάλι, έχει ανοιχτεί εξαιρετικά, έχει τη χαμηλότερη από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, τη χαμηλότερη κεφαλαϊκή επάρκεια αυτή τη στιγμή και είναι ένας πύργος από χαρτιά που θα καταρρεύσει. Εάν θα καταρρεύσει, θα δείτε που θα πάει η γερμανική οικονομία, διότι οι Γερμανοί θα τρέξουν βεβαίως να την υποστήσουν. Ποιοι οι Γερμανοί? Ο Γερμανός φορολογούμενος φυσικά. Γιατί η κυρία Μέρκελ, τι να κάνουμε. Πιστεύω εις μια Deutsche Bank αγία και υπεραξία. Λοιπόν, οπότε θα χάσουν τη δουλειά τους, θα πέσουν τα λεφτά και θα δείτε τότε που θα εκτιναχθεί και το κρατικό χρέος και συνολικά το ιδιωτικό χρέος αυτήν την ιστορία. Το χειρότερο βέβαια σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε μια κυβέρνηση σαν τη σημερινή ή σαν την χθεσινή ή σαν την αυριανή, καταλαβαίνετε τι έχει να αντιμετωπίσει αυτόν τον χρόνο η Ελλάδα. Φανταστείτε μόνο ότι μας βάλανε στο μνημόνιο το 2000, προετοίμαστηκαν να μας βάλουν σε μνημόνιο το 2009, όταν η Ελλάδα αδυνατούσε πλέον να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μετά την κατάρρευση των χρηματαγορών το φθινόπωρο του 2008. Το τι μπορεί να κάνει ο καθένας
Το πρώτο πράγμα που είναι σε τέτοιες συνθήκες, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, το επαναλαμβάνω, εάν δεν μπορείτε να παίξετε σορταρίζοντας, να το πούμε, τις αγορές, και πού να το βρείτε, γιατί πρέπει να είσαι ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικό, μερικά εκατομμύρια θέλω να πω έτσι, σημαντικό για τον απλό εργαζόμενο, ασήμαντο για τις κεφαλαγορές, ωστόσο σου επιτρέπει μια τέτοια οικονομική επιφάνεια μερικών εκατομμυρίων να σορτάρεις ώστε να μπορείς να έχεις αποδόσεις. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή συντριπτική 99,9% των ανθρώπων δεν μπορούν να το κάνουν, τότε φρόντισε να έχεις σερευστό και στο χέρι ό,τι διαθέσιμο έχεις. Μην κάνεις το τραγικό λάθος και τα αφήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε ομόλογα, σε τίτλους και χαρτιά. Τώρα. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά έστω και τώρα. Ρευστοποιήστε και μαζέψτε τα στα χέρια σας. Διότι αυτό το κράχ θα είναι τόσο τρανταχτό όσο δεν θα ήταν το 2008. Και βέβαια πολλοί τρέμουν, γιατί δεν υπάρχουν πλέον και τα διαθέσιμα μέσα που υπήρχαν το 2008, ώστε να μπορεί να γρήγορα να ανταποκριθεί η παγκόσμια. Όχι τίποτα άλλο. Αν ανταποκριθεί, ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί είναι για να φουσκώσει ξανά το μπαλόνι. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος. Πάντως, σε αυτές τις συνθήκες είναι ρευστό στο χέρι. Ούτε τραπεζικές επιταγές, ούτε τίτλοι, ούτε ομόλογα, ούτε έντοκα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ασφαλιστικά συμβόλαια, τίποτα. Ρευστοποιείς και στο χέρι. Γιατί οι αξίες θα πέσουν τραγικά. Αν θέλετε, αυτό κάνουν οι σορτάκηδες αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, ποντάρουν στην τρομακτική πτώση των τιμών, έτσι ώστε να επαναγοράσουν την κατάλληλη στιγμή και να κερδοσκοπήσουν σε αυτήν την ιστορία. Όχι μόνο με CDS, αλλά και με τα ομόλογα. Και επειδή όντως πραγματικά το σορτάρισμα, τουλάχιστον τα στοιχεία που ξέρω, αν και δεν είμαι από αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά την αγορά πλέον, έχει φτάσει σε ύψος ρεκόρ. Δηλαδή έχει φτάσει περίπου στο ύψος, διάβασα σήμερα σε οικονομικά site, περίπου στο ύψος ή και έχει ξεπεράσει το ύψος του 2007-2008, τότε που έγινε το προηγούμενο μεγάλο κράχ. Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα μηνθούμε. Το πρώτο βασικό πράγμα που πρέπει να είναι ότι το πρόβλημα είναι να γλιτώσουμε, να απεξαρτηθούμε από τις κεφαλαγορές. Όσο εμείς εξαρτώμαστε από τις κεφαλαγορές, σαν οικονομία αν θέλετε, την έχουμε βαμμένη. Έχουμε πλέον τελειώσει, παίζουμε το ημίχρονο και την παράταση του ημίχρονου. Αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα. Επίσης, λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει, είπαμε θα απαντήσουμε γραπτά, αλλά παιδιά, σε αυτές τις απόψεις έχουμε απαντήσει επανειλημμένα, αν όποιος κάνει τον κόπο, εννοώ για το δίκτυο Σπάρτακος. Πάντως δεν έχετε προσέξει όλοι αυτοί οι επαναστάτες που υπογράφουν χωρίς ονοματεπώνυμο. Δηλαδή με την ταπεινή εμπειρία των 25 περίπου χρόνων συμμετοχής στα κοινά και οργανωμένα. Δεν έχω ξανασυναντήσει, που στην ιστορία δεν ξέρω, να ασκείται πολεμική ανώνυμη. Βεβαίως, εκτός και αν ανήκεις στους κοκκουλοφόρους κατοχής, στους γνωστούς πεμπτοφαλαγκίτες του φασισμού και φυσικά στην Ku Klux Klan. Λοιπόν, δεν ξέρω άλλους κουκουλοφόρους. Γιατί βεβαίως η πολεμική στο κίνημα, ιστορικά από την εποχή της μεγάλης λιβελογραφίας του διαφωτισμού, πάντα ήταν τιμή για αυτό που τον ασκούσε, εάν βεβαίως ήξερε ότι υπερασπίζεται ιερά και όσια. Όταν βέβαια υπερασπίζεσαι την τσέπη σου και τις χρηματοδοτείς από Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχεις μετατρέψει σε μπίζνα τον πόνο, τον καημό και την απελπισία το πιο εξαθλειωμένο κομματιού της ανθρωπότητας, δηλαδή τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τότε είναι λογικό να κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία και να λες δίκτυο Σπάρτακος, βαθύ μόβ, Χατζιπαπάρας και όλα τα γνωστά site και μεγάλες επαναστατικές φυσιογνωμίες του σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα θα βεβαίως θα πάρθει συγκεκριμένη απάντηση. Να μου επιτρέψετε η απάντηση να είναι προσωπική, με την έννοια ότι θα υπογράφετε από μένα, δεν θα υπογράφετε από το ΕΠΑΜ, θα υπογράφετε από μένα, και επειδή τυχαίνει εγώ να έχω αρκετά, πιστεύω αρκετά καλή γνώση
το τι λέει ο Μάρξ και τι λέει ο άλλο, γιατί ξέρεις, για να μην φανεί ότι ταυτίζονται πλήρως και παίρνουν γραμμή από το Σόρος, πρέπει οπωσδήποτε να ταλαιπωρήσουν και τον Μάρξ. Δεν φτάνει ο Κακομοίρης που έχει πεθάνει από το 1883. Πρέπει να έχει και τους σημερινούς επιβίτορες να τον ξεθάβουν και να τον βιάζουν συστηματικά. Αυτή η νεκροφιλία είναι άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να τον υπερασπίσω το Δίσμηρο με τον τρόπο που μόνο ξέρω εγώ. Το ΕΠΑΜ δεν έχει τέτοιες θέσεις, δεν μπορεί να έχει απόψεις περί μαρξισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μέτωπο, εθνικό προθεωρητικό, δεν έχει τέτοιου τύπου ιδεολογικές ταυτότητες. Και να δείξουμε ποιος τελικά είναι ο φασίστας. Το εντυπωσιακό με όλους αυτούς τους τύπους που ταυτίζουν ή μου αναζητούν τις ρίζες του φασισμού στον εθνικισμό, μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, γιατί οποιοδήποτε στοιχειώδης μελετητής του φασισμού ξέρει ότι φασισμός αποτελεί, πώς να το πούμε, συνιστά την απολυτοποίηση της εξουσίας, δηλαδή την απόλυτη λατρεία της εξουσίας ή του εξουσιασμού. Αυτή είναι η βάση, η ρίζα του φασισμού. Και βεβαίως ο Μουσολίνι έλεγε, ο καλύτερος τρόπος για να περάσει αυτή η απόλυτη, η ιστερική θα λέγα, λατρεία του εξουσιασμού είναι η πρόφαση του εθνικισμού. Έτσι λέει ο ίδιος Μουσολίνι, η πρόφαση του εθνικισμού. Βεβαίως το γεγονός ότι αυτή η απόλυτη εξουσιομανία, ο εξουσιασμός, είναι σύμφυτη με το υπάρχον σύστημα, απλά η οργάνωση του φασισμού ή ο φασίστας δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο από ό,τι ήταν ο Ιησουίτης για τον καθολικισμό και για την καθολική αντιμεταρρύθμιση. Έτσι είναι και ο φασίστας σήμερα για το σύστημα. Λοιπόν, το υπάρχον, το κυρίαρχο σύστημα, γι' αυτό πρέπει να ασκηθεί απολογητική, να χρεωθεί δηλαδή στο έθνος και στον εθνικισμό ό,τι κάνουν οι ιδεολόγοι του ιμπεριαλισμού εδώ και δεκαετίες. Να χρεώσουν δηλαδή στο δικαίωμα ενός έθνους να υπάρχει, ενός έθνους να διεκδικεί τα βασικά του δικαιώματα αυτοδιάθεσης, την πηγή κάθε φασισμού. Μάλιστα, προσφάτως και ο κύριος Βαρουφάκης, έτερος, μέγας, πώς λέγεται, erratic communist, ναι, μέγας γνώστης του μαρξισμού, της θεωρίας των παιγνίων του μαρξισμού, λοιπόν, μας είπε ότι δεν πρέπει να αποφύγουμε, λέει, να επιστρέψουμε στην κύβδηλη θαλπορή του έθνους κράτους. Πρέπει να εκδημοκρατήσουμε την απεικιοκρατία και την αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βεβαίως πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει όλες τις αυτοκρατορίες πώς εκδημοκρατίστηκαν και πώς, να το πούμε έτσι, άλλαξαν χαρακτήρα. Δια της διάλυσης είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εκδημοκρατήσεις μια αυτοκρατορία με την κατάλυσή της. Και βέβαια να εδραστεί η δημοκρατία στο έθνος. Διότι έθνος νομικοπολιτικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δικαίωμα μέχρι και του τελευταίου μέλους του έθνους, να το πούμε έτσι, στο δικαίωμα στην οικοδόμηση του δικού του κράτους. Φυσικά, όποιος διαβάσει τις περιδημοκρατίες, παπαρολογίες του κυρίου Βαρουφάκη, θα αντιληφθεί ότι δεν μιλάει για δημοκρατία. Μιλάει παντού υπηρεστή του. Χρησιμοποιεί τη δημοκρατία όπως το δίκτυο Σπάρτακος χρησιμοποιεί το μετανάστη. Σαν πρόφαση. Σαν βιτρίνα για κονόμα. Αυτή είναι η όλη ιστορία και αυτή είναι η ταύτιση. Γι' αυτό και όλα δεν οριοθετούνται προς τα εκεί. Για τα περισσότερα και το τι σημαίνει και το τι συμβαίνει είναι βεβαίως υπάρχει και το εξής. Κάποιοι καρπουζοκέφαλοι με στυλ τελευταίος των Μοϊκανών που κάλλιστα θα μπορούσαν να ανήκουν στη Χρυσή Αυγή και μάλιστα να σας πω κάτι, το είχαμε πει και με τον Λάμπρο τον Παπαδημητράκη όταν εδώ όταν μιλούσαμε για τον φασισμό, για τα ΣΑ και όλα αυτά τα πράγματα, θα κάνουμε συγκεκριμένες αναφορές, απλά δεν μας δόθηκε χρόνος, ξέρετε, δεν είμαστε αργόσχολοι τύπου δίκτυο Σπάρτακος που το μόνο που τον απασχολεί είναι ποιος πληρώνει και από πού θα τραβήξουμε κονδύλια. Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, ΟΗΕ, Σόρος, Open Society, από πού. Και βεβαίως η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα τους παίρνει πολύ χρόνο, αλλά κατά τα άλλα αραχτή στις πολυθρόνες. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρα πολύ χρόνο και διαθέσιμο χρόνο και δεν έχουμε περισσότερο. Έτσι. Θα μας δοθεί όμως να ξεκαθαρίσουμε για όποιον θέλει να σκεφτεί πέντε πράγματα παραπάνω.
Μας εντυπωσιάζει πως ως άλλος ναζί ή φασίστας μιλάει εκ μέρους της εργατικής τάξης. Βεβαίως, την οποία δεν την ξέρει που είναι, ούτε έχει ζήσει, ούτε πάλεψε ποτέ για το μεροκάματο, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που συνθέτουν την εργατική τάξη ιστορικά μπορεί να την έχει. Απλά λέει ότι όποιος είναι ενάντια στη μετανάστευση είναι ενάντια στο μετανάστευση ως πρόσωπο. Πρόσεξε. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι επειδή εγώ είμαι ενάντια στην ανεργία, είμαι ενάντια στον άνεργο πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να θέλω να τον πνίξω, να τον σκοτώσω, να τον καριδώσω. Έτσι. Με αυτό το απλοϊκότατο σχήμα φασιστικής αντίληψης και νοοτροπίας θα πρέπει να μας χρεώνει τη θέση μας που είμαστε ενάντια στη μετανάστευση, όπως κάθε δημοκρατικό ή αν θέλετε εργατικό και επαρτιακό κίνημα από αρχής αυτού του συστήματος υπήρξε. Τέτοιες ήταν οι θέσεις. Αλλά βέβαια όχι της δικής του εργατικής τάξης. Προς Θεού. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής. Εφόσον λοιπόν συμβαίνει αυτό και επειδή όταν είσαι ενάντια στη μετανάστευση σημαίνει ότι είσαι ενάντια στο μετανάστη, γιατί αυτά τα καλόπαιδα δεν μας λένε τι έχουν κάνει για τα 10.000 παιδιά τα οποία περάσαν στα νησιά, πιστοποιήθηκαν από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενδεχομένως και κυβερνητικούς φορείς και μετά χάθηκαν. Ποιος θέει για αυτά? Ποιος είναι ο ηθικός και φυσικός αυτοργός? Αν όχι αυτοί που λένε κάτω τα σύνορα, κάτω τα έθνη. Άρα δηλαδή καμία υπεύθυνη αρχή η οποία να φροντίζει για όλο αυτόν τον κόσμο και να τον διαχειρίζεται ή να τον μεταχειρίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου και του διεθνούς δικαίου. Όχι. Το πρόβλημα είναι να απελευθερώσουμε την αγορά των μεταναστών και ιδιαίτερα τους δουλέμπορους. Γι' αυτό και το βασικό πρόβλημα είναι ο φράχτης. Όχι τα παιδιά που πουλούνται για όργανα ή στην πορνεία αφού πιστοποιηθούν από δομές ΜΚΟ, χρηματοδοτούμενες ή μη και οποιαδήποτε όλο αυτό το ασκέρι που κάνει σαφάρι με πρόσφυγες και μετανάστες. Όχι. Προς Θεού. Τους είδατε ποτέ να πάνε να διαδηλώσουν έξω από εκείνες τις πολυκατοικίες οι οποίες στεγάζονται ή μάλλον στιβάζονται αυτοί οι δύσμηροι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας? Τους είδατε ποτέ να έχουν κινητοποιηθεί για παράδειγμα για να μπορέσει το κράτος να απαιτήσουν από το κράτος να ισχύσουν τα προβλεπόμενα του νόμου και του διεθνούς δικαίου? Όχι. Δεν πειράζουμε τη Σέγγεν, δεν πειράζουμε το Δουβλίνο, γιατί από εκεί τρώμε λεφτά. Τρώμε. Είναι βιομηχανία. Δεν τα βάζουμε τα θέματα αυτά. Όχι, ναι. Και δεν μας νοιάζει. Φωτογραφία το παιδάκι που ξεβράστηκε πνιγμένο χάρη στον κύριο Ερτογκάν και το κύκλωμα δουλεμπόρων που δουλεύει συνέχεια. Αλλά δεν μιλάμε κουβέντα για τα 10.000 παιδιά που περάσαν από τα ελληνικά νησιά, πιστοποιήθηκαν ή ταυτοποιήθηκαν, αν θέλετε, και μετά εξαφανίστηκαν. Όχι. Αυτό είναι η ελευθερία της εργασίας να πηγαίνει όπου θέλει. Βέβαια. Είσαστε το ίδιο με τους δουλέμπορους. Έχετε την ίδια ιδεολογία με όλους αυτούς που εμπορεύονται όργανα από δύστιχα παιδιά 15χρονα. Είσαστε το ίδιο με εκείνους που προμηθεύουν παιδάκια στους παιδόφιλους και στην παιδική πορνεία. Το ίδιο πράγμα είσαστε. Είσαστε υπόκοσμος και προσπαθείτε να καλύφτείτε πίσω από αναφορές στο Μάρξ, στην Επανάσταση, στην εργατική τάξη. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Οικονόμα σας ενδιαφέρει. Σε βάρος του κακομύρη, του δύσμηρου, της μεγαλύτερης εξαθλίωσης και σας προκαλεί εντύπωση μια θέση η οποία είναι θέση δεδομένη για όλες τις δημοκρατικές ή αν θέλετε δημοκρατικά, επαστατικά, κοινωνικά κινήματα ανά τον κόσμο τους τελευταίους 3 αιώνες. Αλλά πού τα ξέρετε σε αυτά? Τι σχέση είχατε ποτέ εσείς με τις κοινωνικές ανάγκες, αν θέλετε με τα κοινωνικά αιτήματα? Καμία. Το θέμα είναι να τα κονομάμε. Έτσι. Και βεβαίως, ενώ βεβαίως έχετε μεγάλο πρόβλημα με τους χρυσαυγίτες, έτσι λέτε, αν και στην πραγματικότητα δεν είσαστε τίποτα άλλο παρά το alter ego της Χρύσης Αυγής, δεν έχετε κανένα πρόβλημα αν ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρηματίζονται από την Open Society ή συνεργάζονται με την Open Society, ούτε βεβαίως να έχουν στήσει δίκτυα με χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
που έκανε συσκέψεις συνεχώς στην Ελλάδα με όλες τις λεγόμενες ΜΚΟ και τα δίκτυα για να τους δώσει λεφτά. Γιατί? Για να διαχειριστούν τον πόνο, τον καημό, το αδιέξοδο και την απελπισία αυτών των ανθρώπων. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τάχιστα. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ της έως 4 τέταρτος όροφος στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Ένας φίλος μας ρωτάει για την αλλαγή παλιών τραπεζογραμματείων με τα καινούρια. Κοιτάξτε με τα καινούρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέμα είναι ότι τα παλιά δεν έχουν πάψει να λειτουργούν. Όποιος έχει αποσύρει χαρτονομίσματα και τα κρατάει στην πάντα, δεν έχει παρά να πάει στην τράπεζα και να τα ανταλλάξει με τα καινούρια. Η τράπεζα δικαιούται να στα ανταλλάξει. Δηλαδή, μάλλον υποχρεούται, δεν δικαιούται, εσύ δικαιούσε. Η τράπεζα υποχρεούται. Δηλαδή, δεν θα ζητήσεις την. Πώς το λένε, να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να δεχτείς. Απλά θα πεις, δώσ' μου τα 10 εικοσάρικα σε καινούργια εικοσάρικα, τα 10 πενηντάρικα σε καινούργια πενηντάρικα και η πρότασή μου είναι μην τα πας όλα μαζί, αν είναι ένα σεβαστό ποσό, μην τα πας όλα μαζί, τμηματικά, για να μην γίνει καμιά ιστορία, γιατί πλέον οι τράπεζες έχουν αποθρασύνθει παντελώς, ειδικά με τον κύριο Τσακαλώτο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και πριν βέβαια με τον Βαρουφάκη, αλλά και τώρα, όπως και με τον κύριο Τσίπα στην κυβέρνηση, πραγματικά νιώθουμε τι σημαίνει κράτος των τραπεζών. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα απλά, εάν νιώθεις ανασφάλεια, έχεις παλιά χαρτονομίσματα κτλ., πηγαίνει αλλάξε τα. Λοιπόν, για κάθε τάλιρο παίρνεις τάλιρο, κάθε εικοσάρικο παίρνεις εικοσάρικο, κάθε πενηντάρικο ή δεκάρικο παίρνεις το αντίστοιχο καινούριο. Ό,τι έχει, αν νιώθεις ανασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Από εκεί πέρα εγώ δεν μπορώ να συστήσω αλλαγές νομισμάτων κτλ. Γιατί πρέπει να παρακολουθεί κανείς επακριβώς την Forex, την αγορά συναλλάγματος, και εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, γιατί πολύ απλά όποια συμβουλή και να δώσω, κάποιος θα βρεθεί να χάνει, κάποιος θα βρεθεί να κερδίσει, και στο βαθμό που κατανοηθεί αυτή η συμβουλή. Δεν θέλω να μπλέκω σε αυτήν την ιστορία που κάποιος μπορεί να χάσει χρήματα και μετά να στα χρεώνει. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, στο Κατσοφής δεν είναι και αυτή η δουλειά μου, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η δουλειά μου. Και αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά πετυχημένα αμείβονται για αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, πηγαίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι και καλοί επαγγελματίες. Δεν μιλάμε τώρα για τους απατεώνες του κυκλώματος. Ένας φίλος μας λέει, ο φίλος ο Κώστας, μας λέει ότι δεν έχουν ταλαιπωρήσει μόνο τον Κάλερο, αλλά και τον Φρυδερίκο. Εννοεί τον Νίτσε. Αν να ξέρεις τι ταλαιπωρία έχει τραβήξει γενικά οποιοδήποτε από τον Αριστοτέλη και μετά, για να μην πω και την νωρίτερα, με τους αμαθέστατους, ηλιθίους, ανεγκέφαλους ανθρώπους, οι οποίοι το παίζουν ιδιαίτερα αριστεροί, επαναστάτες ή δεν ξέρω ούτε άλλο, πραγματικά ειλικρινά δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι το σύστημα παιδείας που σε εξωθεί στην ηλιθιότητα. Εκπαιδεύει ηλιθίους κυριολεκτικά. Από την άλλη μεριά, συμπλήρωμα αυτής της ιστορίας είναι η στράτευσή σου στην αριστερά, ειδικά στη ριζοσπαστική αριστερά. Τότε η ηλιθιότητα ανάγεται στην ιωστή δύναμη. Πραγματικά, είναι η απόλυτη ηλιθιότητα. Δεν έχει καμία σημασία το διάβασμα, η έρευνα, η μελέτη. Δεν έχει καμία σημασία. Μα καμία. Το κλισέ, πώς να το πούμε, αποκτάς πνευματική, πώς το λένε, διανοητική. Διανοητική κατάσταση σαυροειδούς. Δηλαδή το εγκέφαλό σου λειτουργεί όπως η σλαϊτσιέρα. Πέφτει το σλάιτ, βγαίνει το σλάιτ. Όπως έτσι ακριβώς λειτουργούν τα σαυροειδή, ιδιαίτερα την εποχή των δεινοσαύρων. Λοιπόν, εντόπιζε εχθρό φίλο. Δεν υπάρχει πνευματική, πώς να είναι, νοητική διεργασία ανάμεσα στα δύο
πράγματα. Είναι καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι σήμερα με όλους αυτούς, γι' αυτό κιόλας, πολύ εύκολα μεταπηδούν από το φασισμό στον λεγόμενο επαναστατισμό, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα με το φασισμό. Το ίδιο πράγμα. Γνωσιοθεωρητικά, πρακτικά, γι' αυτό και βλέπετε υποκατάσταση της κοινωνίας και του λαού σε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, πολλές φορές είδαμε δύο συμμορίες να συγκρούονται. Ποια είναι η διαφορά των συμμοριτών της αριστεράς με των συμμοριτών της Χρυσής Αυγής που συγκρούονται? Τη βία ή τη μορφή βίας που ασκεί ή που μπορεί να ασκηθεί είναι νόμιμη όταν την επιλέγει η πλειοψηφία του λαού. Οποιοδήποτε μιλάει εξ ονόματος του λαού και ασκεί βία εξ ονόματος του λαού δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν κοινό φασίστα. Είναι το ίδιο συμμορήτης όπως και ο άλλος. Και μάλιστα τα SA, να μάθουμε την εποχή του Χίτλερ δηλαδή, επειδή τέτοιους κομμουνιστές τους στρατολογούσαν αβέρτα κουβέρτα και τους στέλνανε, είχαν ειδική πολιτική για να προσελκύουν τέτοιους κομμουνιστές, αυτού του τύπου τους κομμουνιστές, των σαυροειδών, της σαυροειδούς πνευματικής κατάστασης. Λοιπόν, είχαν φτιάξει μια ειδική οργάνωση που είχε το μαύρο σφυροδρέπανο σύμβολο. Λοιπόν, βέβαια, ο αναλφαβητισμός και η ηλιθιότητα, μάλιστα εδώ πέρα μπαίνει και ένας άλλος φίλος που λέει ότι τα έχει πάρει, λέει Δημήτρη καλημέρα, σήμερα η εγκάθεση του ΚΚΕ στον αληθινό σταθμό, αφού μετά από αποκατηγγελία κάποιου ακροατή πως όπως ανέφερε συζήταγε μαζί σου και τους είπες χθες ότι δεν σε βγάζουν στον αέρα στον ελόγω σταθμό, στη συνέχεια σε έμπλεξαν με Μιχαλολιάκους, Λιακόπουλους και τα λοιπά ακροδεξίους και έκλεισαν τη συζήτηση και την εκπομπή λέγοντας σιγά μην αρχίσουμε να βγάζουμε φασίστες στον αέρα, ξεκάθαρα συμπεριλαμβάνοντας και σένα στην εικόνα. Μιλάω για τα καθήκια της ελληνοφρένειας φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνοφρένεια σέβεται τον εργοδότη της. Πάντα σέβονταν τον εργοδότη της από την εποχή που τη θυμάμαι που υπήρχε το Ράδιο 9. Είχε λυσάξει, κυριολεκτικά είχε λυσάξει με τον Τζίμι τον Πανούση και με τη δική μου εκπομπή, γιατί σκλέβαμε τηλεθέαση, ακρόαση όπως θεωρούσε εκείνη την εποχή. Κυριολεκτικά είχε λυσάξει. Έπαιρνε το διευθυντή του σταθμού, έπαιρνε τον Κοντομινά, είχε να μεταθέσουν την ώρα. Από τότε τα παιδιά κάνουν χαβαλέ, δεν κάνουν πολιτική ζήμωση. Ό,τι κάνει ο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος Μίτσος, ο κύριος Λαζόπουλος, το κάνουν αυτοί για αυτό το πράγμα. Εκτονώνουν τον κοσμάκι, δεν βάζουν διατάφτα, δεν μπαίνει κανένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτό άλλωστε τους πληρώνουν αδρά οι Βαρδινογιανέοι, οι Κοντομινάδες και όλοι οι υπόλοιποι. Ενώ εμάς τους φασίστες απλά μας κόβουν. Το ποιος είναι φασίστας φαίνεται από την οτροπία και τη στάση του συνολικά και το τι πιστεύει και επιδιώκει για το λαό. Όταν είσαι και θέλεις να είσαι επιβίτορας του λαού, είσαι φασίστας. Τι να κάνουμε. Και άκρος επικίνδυνος. Εσείς παιδιά, μείνετε στο Βαρδινογιάννη, καλός και άξιος ο μισθός σας, έτσι πρέπει να γίνει. Έγινε και ολόκληρο αφιέρωμα στις 4 Φλεβάρι για το Πάμε από το Sky, ολόκληρο αφιέρωμα. Για να σπρώξουν τον κάθε βλαμμένο ή αφελή που παρακολουθεί ακόμη Sky να πηγαίνει στο Πάμε. Γιατί όπως μας έλεγε ο επικεφαλής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μας λένε άμα χαθεί και το Πάμε, καήκαμε. Μετά ποιος θα σταματήσει τον κόσμο. Έτσι. Γιατί τώρα πλέον ούτε Παναγόπουλοι και CIA, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να σταματήσει τον κόσμο. Το μόνο που έχει ανάχωμα είναι το Πάμε. Λοιπόν, αν χαθεί και αυτό, τι θα γίνει. Σιγά σιγά οι αγρότες αρχίζουν και σπάνε τον κλειό. Εδώ πέρα μάλιστα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να πούμε ότι αποφασίσανε να κατέβουν την Παρασκευή. Πολλά blog από ό,τι έχουμε επικοινωνήσει δεν θα κατέβουν με τρακτέρ και καλά θα κάνουν να μην εκτεθούν στην καταστολή της κυβέρνησης, η οποία έχει αποφασίσει να καταστέλει ώστε να ιτηθεί ο αγρότης. Να χάσει το βιός του, δηλαδή για το τρακτέρ, δεν είναι αστείο πράγμα. Έτσι βεβαίως. Λοιπόν, να χάσει το βιός του και μετά με κομμένα τα φτερά να γυρίσει πίσω ηττημένος και να περάσουν τα πάντα. Ένα δεύτερο, θα κατέβουν με τα πόδια, πώς να το πούμε, σαν διαδηλωτές. Το δεύτερο είναι βεβαίως, αυτοί που επιμένουν να κατέβουν με τα τρακτέρ είναι στο παιχνίδι, στο κόλπο. Είναι οι γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ που από κοινού με την κυβέρνηση έχουν στήσει καρτέρι στους αγρότες.
Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εμφανίστηκαν στον μπλόκο, στη σύσκεψη της Νίκαιας πάνω στη Λάρισα, όπου βεβαίως τελείως τυχαία και χωρίς να θέτουν αιτήματα, πέρα από το να αποσυρθεί το γνωστό αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει καταδεθεί, δεν υφίσταται κτλ., αλλά είναι πρώτες προς δανειστές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, μπας και κανένας έτσι αντιληφθεί το τι συμβαίνει. Παρόλα αυτά, τους κατεβάζουν, λέει, στο Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες και από τους ίδιους τους αγροτοσυνδικαλιστές αλλά και από την κυβέρνηση είναι ότι αφού θα γίνει της πόπης στο Σύνταγμα, όπως έγινε αντίστοιχα και θυμάστε με τους αγρότες του Φραπουτσίνο Κρήτης, όταν είχαν έρθει εδώ, δεν ήταν όλοι έτσι, ήταν εθνοτρόφοι, αγρότες και ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά τους πονούσε και ήταν στην πλατεία και συνεδριάσαν και μιλάγανε όλοι μαζί για να δουν μια κοινή συσταμένη. Οι του Φραπουτσίνο μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίξανε το ρόλο του χτυπημένου αγρότη στα χέρια των ΜΑΤ. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ετοιμάζουν κάτι ανάλογο σκηνικό. Θέλουν να προκαλέσουν τα ΜΑΤ, να γίνει ο κακός χαμός και μετά, αφού τσακιστεί κυριολεκτικά ο αγρότης, να γυρίσουν πίσω λέγοντάς του: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να είδες, κατεβήκαμε στο Σύνταγμα, δεν γίνεται τίποτα. Μας πλακώσαν στο ξύλο, πέσαν τα χημικά και τα γνωστά. Να, θα βγει και τότε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ετοιμάζεται να τους δώσει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να τους δώσει πίσω το ΦΠΑ. Ήδη βγήκε ΦΕΚ αυτές τις μέρες για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Για φαντάσου, ρε φίλε. Εγώ σας λέω, φίλοι αγρότες, εάν το εισπράξετε, τι να σας πω, ρε παιδιά, είσαστε φοβερά τυχεροί. Γιατί άλλο το ΦΕΚ και άλλο το εν τι παλάμη και ουτοβίου βοήσομεν. Για προσέξτε, μην πάρετε Euro Commercial Paper. Και ως paper το μόνο που μπορεί να το χρησιμοποιήσετε είναι ως χαρτί και όχι ως χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, θα δώσει περισσότερα εργόσημα. Ακούστε πώς σκέφτηκε να δώσει εργόσημα. Πρώτον, να βάλει εργόσημα στα ανήλικα παιδιά. Δηλαδή, αν έχεις ανήλικα παιδιά, να σου προσθέσει εργόσημα ώστε να μπορέσει να αυξηθεί, πώς το λένε, η δυνατότητά σου να έχεις όποια ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και να σου αυξήσει το αφορολόγητο με βάση αυτό. Επιπλέον εργόσημα θα σου δίνει με την εκμετάλλευση ή σωστότερα με την απασχόληση, μέσα εισαγωγικά, προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι θα δίνονται χωρίς άδεια εργασίας και χωρίς υποστήριξη από το Υπουργείο στους Έλληνες αγρότες για εκμετάλλευση. Λοιπόν, από τα λεγόμενα hot spots. Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί όταν το συζητάγαμε με πολλούς αγρότες, όχι την καμαρίλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ που χειροκρότησαν αυτή την τέτοια και την έχουν συμφωνήσει ήδη με την κυβέρνηση, μιλάμε για τους απλούς αγρότες. Τους προσέβαλε προσωπικά αυτό το πράγμα, το να χρησιμοποιήσεις έναν άνθρωπο σαν δούλο μόνο και μόνο για να κερδίσεις. Και βέβαια αυτό το κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, αριστερή κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει νέα διακυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς, ναι, έχουν περάσει νόμο από το 2012, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Παπαδήμου έχει περάσει αυτός ο νόμος, επί κυβέρνησης Παπαδήμου, με τη συνυπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και βέβαια της ΔΙΜΑΡ, αυτής της προοδευτικής δύναμης. Αν θυμάστε τότε, είχε γίνει η κατάληψη της νομικής που μεταπήγανε τους 300 μετανάστες, λαθρέους μετανάστες, παράνομους μετανάστες που τους είχαν φέρει κάποιες ΜΚΟ συγκεκριμένες από την Κρήτη. Όχι αγνώστων λοιπόν στοιχείων, αλλά πολύ ύποπτων λοιπόν στοιχείων. Τους είχαν φέρει οργανωμένα τότε στην Αθήνα. Τους πήγανε πρώτα στην κατάληψη της νομικής και μετά τους πήγανε στην Ιππατία, σε άθλιες συνθήκες βεβαίως, για να περάσει μετά ο νόμος περί υποδοχής ξένων μεταναστών. Αν θυμάμαι καλά, είναι 37, 72, 30, δεν το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, όπου σε συγκεκριμένο άθρο αναφέρεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής μπορούν να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση για εργασία οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας, χωρίς δεσμεύσεις που προβλέπονται από τις εργασιακές συνθήκες ή από τις εργασιακές σχέσεις ή το εργατικό δίκαιο στη χώρα. Δηλαδή, με όρους και συνθήκες εργασίας που αποφασίζει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχουμε θεσμοθετήσει τη δουλεία στη χώρα μας. Βεβαίως δεν θα τα ακούσετε αυτά από το δίκτυο Σπάρτακος, ούτε από το βαθύ ΜΟΒ,
ούτε από τον Χαγκύριο Χατζηπαπάρα. Όχι, βέβαια, όχι, δεν τα λέμε αυτά, γιατί κάνει κακό στο προφίλ του κυρίου Σόρος, που εισηγείται αυτούς τους νόμους. Λοιπόν, και βεβαίως θα τους φέρουν τώρα, θα τους φέρουν σε εφαρμογή. Έχουν το νομικό πλαίσιο. Και η αριστερά, δεύτερη φορά, θα το κάνει, θα το εφαρμόσει. Αυτό που δεν τόλμησε δηλαδή καμία άλλη μνημονιακή κυβέρνηση, θα μας το κάνουν εδώ. Κατά τα άλλα, ρίξτε το φράχτη, ρε παιδιά, να γεμίσουμε περισσότερο κόσμο από δουλική εργασία, άλλο τίποτα. Ρίξτε το, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να δημιουργούμε προβλήματα στους δουλέμπορους? Δεν είδατε τώρα πρόσφατα κιόλας ότι ο κύριος Ερντογκάν στο Νοέμβρη, όπου έγινε συνάντηση με τον κύριο Τούσκ και τον κύριο Γιούγκερ, τι έλεγε? Ή θα μου δώσετε αυτά που ζητάω, ή θα σας στείλω καραβιές πούλμαν με μετανάστες, έτσι έλεγε, στην Ελλάδα. Και είδατε το παιδάκι νεκρό? Λοιπόν, θέλετε να σας στείλω χιλιάδες τέτοια παιδάκια? Έτσι τους έλεγε ο κύριος Ερντογκάν, αλλά μην το πείτε στο δίκτυο Σπάρταξους. Όχι, γιατί είναι προσβολή στο μετανάστη. Στο δουλέμπορο δηλαδή. Ρίξτε, παιδιά, το φράχτη να διευκολύνουμε τον κύριο Ερντογκάν και το κράτος δουλεμπόριο που, δουλέμπορου που έχει στήσει. Κανένα πρόβλημα. Εσείς να τα είσαστε καλά, να τα παίρνετε χοντρά από το Σόρος και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και όλοι οι υπόλοιποι ας πεθάνουν. Τι είναι 10.000 πεθαμένα παιδάκια για σας? Τίποτα. Φανταστείτε τι έχετε να πάρετε ως επιδότηση όταν θα τα θάβετε. Και τα ζωντανά αδέρφια τους που θα έρθουν, φανταστείτε τι έχετε να πάρετε ως επιδότηση για να τα πουλήσετε μετά για όργανα ή στην παιδική πορνεία. Έτσι σημαίνει, αυτό είναι ριζοσπαστική αριστερά. Τι άλλη όψη του φασισμού. Και επειδή εμέχετε πρίξει κυριολεκτικά ότι οι Ναζί και οι φασίστες ήταν ενάντια στη μετανάστευση, για ξαναδιαβάστε καλύτερα τα βιβλία σας. Όχι, συγγνώμη, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Δεν ξέρετε ούτε γραφή ούτε ανάγνωση. Οπότε να σας θυμίσω εγώ ότι τα κόμματα του ναζισμού και του φασισμού ήταν υπέρ της μετανάστευσης. Ήταν υπέρ της μετανάστευσης. Ο Μπίσμαρκ ήταν ο πρώτος που δόξαζε την επανάσταση που έκανε τη Γερμανία μεγάλη. Τη μετανάστευση, συγγνώμη, την επανάσταση. Έτσι, 12,5% του πληθυσμού στη Γερμανία του πρώτου, του δεύτερου Ράιχ, ήταν μετανάστες, κυρίως Πολωνοί. Η Σιλεσία και το Ρουρ το δημιούργησαν και το δούλευαν Πολωνοί μετανάστες από τότε. Από τότε. Και δόξαζαν όλοι αυτοί, με εξαίρεση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που θεωρούσε ιδρυτή του, το Μάρξ, ενάντια στη μετανάστευση. Με ειδική απόφαση, τις δικές μου ειδικές αποφάσεις, αλλά και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Εργατικής Διεθνούς της εποχής εκείνης. Μετά οι Ναζί το υιοθέτησαν πλήρως. Και ήταν υπέρ της μεταφοράς πληθυσμών. Γι' αυτό κιόλας 7,5 εκατομμύρια δούλοι μετανάστες δουλεύανε στα εργοστάσια των Ναζί για την πολεμική μηχανή του ναζισμού. Μη λέτε τώρα, εντάξει, βεβαίως, απευθύνεστε σε αναγκέφαλους, σε ανθρώπους σαυροειδούς πνευματικής κατάστασης. Αλλά έλεος, παιδιά. Έλεος. Ο Μιχάλης μας λέει ότι υπάρχουν όμως και αγνοί πατριώτες αγρότες και συντονιστικά που θέλουν να πάνε στο Σύνταγμα. Ίσως να τους στήσουν παγίδα βεβαίως. Καλό είναι να τους ξεχωρίζουμε από τους πουλημένους. Σωστό, μα γι' αυτό και είπα και με τους κριτικούς που ανέβηκαν τότε όταν ανέβηκαν στο Σύνταγμα, ότι υπήρχαν εκείνοι που πραγματικά κατέβηκαν για να βρουν έναν τρόπο να συντηθούν, βρε αδέρφε, οι άνθρωποι από την Κοζάνη ή από την Ημαθία με τους κριτικούς κάτω. Είχαν κατέβει αυτά τα συντονιστικά ανθρώπων δηλαδή, που πραγματικά υπέφεραν είτε εκτινοτρόφοι, είτε γεωργοί, είτε ψαράδες, για να βρουν συντονισμό. Απλά ήταν δύο διαδηλώσεις. Η Φραπουτσίνο που ήταν μπροστά με τον Αβιεράκη και κάτι άλλα, ο οποίος Αβιεράκης αθωώθηκε με βούλευμα από τον κύριο Τσίπρα για το 1 εκατομμύριο που έβγαλε έξω παραμονές, ακριβώς παραμονές των capital controls, ξέρετε, αριστερά-δεξιά, όλη αγκαλιά που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και ήταν μαζί τους με διάφορους άλλους και αυτοί παίξανε το θέατρο «Αχ, μας βαράνε», έτσι. Ενώ οι υπόλοιποι κάτω δέχτηκαν απλά τα χημικά μέχρι αηδίας την ώρα που συζητούσαν και προσπαθούσαν να βρουν ένα συντονισμό, ένα κοινό βήμα. Δυστυχώς νομίζω ότι θα γίνει το ίδιο και σήμερα. Ίσως να πρέπει να περάσουμε από αυτό το μονοπάτι. Και οι αγρότες και όλοι οι υπόλοιποι. Για να καταλάβω επιτέλους ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε σαν γκουράδια, σαν εγωπρόβατα, πώς να το πούμε, τους τσοπαναραίους που μας πουλάνε και μας πηγαίνουν στο σφαγείο.
Κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι έχουμε και δική μας τέτληση, ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Και αρχίζει και φαίνεται, είναι η πρώτη φορά που βλέπω πραγματικά συντονιστικά αγώνα, τα οποία είναι πραγματικά συντονιστικά αγώνα. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι και κάτω στη Σπάτη όταν κατέβηκα, πραγματικά, και τον έχω, και έχουμε βγάλει κι εμείς από αυτή την εκπομπή, ανθρώπους που πραγματικά το λέει η καρδιά τους. Είναι μέσα, από τα κάτω, να το πούμε έτσι. Γέννημα θρέμα αυτή τη αγωνιζόμενη αγροτιά. Ούτε τη ξεπουλημένη, ούτε τη ξεφτυλισμένη. Τη αγωνιζόμενη αγροτιά. Λοιπόν, και θέλουν πραγματικά, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μάχη είναι μάχη μέχρι σε σχάτων, είναι υπερπίστος και πατρίδος, να το πούμε έτσι σχηματικά. Και βεβαίως και άλλους, όπως πάνω χθες, ας πούμε, με μεγάλη χαρά άκουσα από τον μπλοκ των μικροθυβών τον επικεφαλής εκεί των αγροτών, που έλεγε: εμείς δεν πρόκειται να καπηλωθούμε του ΚΚΕ, δεν πρόκειται να μας πουλήσει κανένας, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, ακόμη και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις καραμπίνες. Βέβαια, οι καραμπίνες μπορεί να ξενίζουν κάποιο κόσμο, αλλά ξέροντας σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αγρότες, εμένα δεν με εντυπωσιάζει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχουν κάθε δικαίωμα. Κάθε δικαίωμα. Είναι νόμιμη αυτοάμυνα απέναντι στο κράτος όταν επιχειρεί να σε εξοντώσει. Νόμιμη αυτοάμυνά σου. Με τον ίδιο τρόπο που νόμιμη αυτοάμυνα είναι το να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να προσπαθεί να σε κλέψει, να σε σκοτώσει. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο δικαίωμα είναι. Και όπως εκεί η ανθρωποκτονία είναι δικαιολογημένη, γιατί αμήνεσαι για τη ζωή σου, για τη ζωή της οικογένειάς σου, έτσι και η χρήση όπλων με τις καραμπίνες που λέει, είναι πλήρως δικαιολογημένη απέναντι σε μια προσπάθεια ενός κράτους να εξοντώσουν μαζικά έναν ολόκληρο πληθυσμό. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Εντάξει, αυτό, καλά, έχουν άλλες ιστορικές παραδόσεις και είναι και αφιλεγόμενο αυτό, να το πούμε έτσι. Αλλά εδώ, εγώ είμαι πάντα της λογικής του εξοπλισμένου λαού, γιατί αυτό είναι, πώς να το πούμε, κατάκτηση, επαναστατική κατάκτηση των λαών. Η δημοκρατία, όταν κινδύνευε ιστορικά, πάντα καλούσε τους πολίτες στα όπλα. Δεν ανέθετε σε κάποιο δικτάτορα να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, η πραγματική δημοκρατία καλούσε τους πολίτες στα όπλα και έλεγε: στην άκρη διαφορές, μπροστά ο κοινός εχθρός, στα όπλα. Από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση με την περίφημη Μασαλιώτιδα που έλεγε: πολίτε στα όπλα, αυτό ήταν το κάλεσμα, μέχρι όλες τις δημοκρατικές, από το Είτε Πέδες Ελλήνων, που εκείνο του Εσχύλου, που και αυτό το πνεύμα υποδηλώνει του πολίτη που καλείται στα όπλα για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, ακόμη και αν χρειαστεί να την εγκαταλείψει προσωρινά στη βαρβαρότητα του εχθρού, όπως κάνανε οι αρχαίοι Αθηναίοι και καταφύγανε στη Σαλαμίνα να οργανώσουν ακριβώς την άμυνά τους. Και προσέξτε, μόνο ένας λαός που μπορεί να οι πολίτες του να υπερασπιστούν την πατρίδα έχει δικαίωμα στην ιστορία του, αλλά και δικαίωμα στην πατρίδα του, δηλαδή στην ιστορική του ύπαρξη. Διαφορετικά χάνεται από προσωπικής. Είναι ένα κατασκεύασμα, μια επινόηση. Λοιπόν, ναι, πάμε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας, τον κύριο Καρλακινδάο. Mm-hmm. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Έχω ξαναμιλήσει κάποια στιγμή στην εκπομπή σας. Θέλω να σας συγχαρώ. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, ότι αυτό που είπατε, ότι η κοινωνία πρέπει να ξεσηκωθεί και ότι είναι νόμιμο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αμυνθεί και να υπερασπιστεί την πατρίδα του, την οικογένειά του, θεωρώ ότι ίσως επιδιώκουν οι κυβερνώντες να μας φέρουν σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μας βάλουν σε μια εμπλοκή μεταξύ μας, ας το πούμε έτσι, και για να μπορέσουν, ας το πούμε έτσι, να ηγηθούν άλλα προβλήματα, ας το πούμε. Θέλω να πω, παρατηρώντας αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα σωρευμένα, δηλαδή στην ΚΟ, που κατεβήκαν οι τέσσερις
δημιουργίες ΜΑΤ, ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το, θέμα, εάν αυτές οι δημιουργίες, τα παιδιά που κατεβήκαν ήταν Ελληνόπουλα και δεν είναι κάποιοι ανθρώποι που πίσω από τις, ας το πούμε έτσι, από αυτό που φοράνε, από τις ελληνικές στολές που φοράνε, των ΜΑΤ, κρύβονται άνθρωποι που είναι από τα Σκόπια ή από άλλες χώρες που έχουν εκπαιδευτεί για να έχουν με τέτοιο μένος να βαράνε τους νησιώτες. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό σαν ερώτημα. Και από εκεί και πέρα, γιατί έβλεπα με ένα μεγάλο μένος, και ενώ από τη μία ήταν οι νησιώτες που υπερασπίζονται τον τόπο τους και ήταν φιλόξενοι, σου λέει φιλοξενώ εγώ εδώ πέρα τον μετανάστη που έρχεται, αλλά έχει και να μου πάρει και το ίδιο μου, ας το πούμε έτσι, το ίδιο μου το χώμα, την ίδια μου την περιοχή. Δεν μπορεί, αυτοί οι άνθρωποι με τόσους μετανάστες δεν θα πατήσει, όχι τουρίστας. Κανένας είχα πάει πέρσι εγώ στη Μυτιλίνη, γιατί είμαι από εκεί, καταγωγή μου, έτσι. Και ειλικρινά σας το λέω, τρόμαξα και δεν θα ξαναπατήσω πάλι σε αυτό το νησί. Ήταν το νησί των προγόνων μου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούω. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά, όταν ήταν να φύγω, πρώτα απ' όλα δεν είχα θέση στο καράβι, ήμασταν γύρω στα 20 άτομα Έλληνες για να φύγουν και ήταν 2.000 μετανάστες που ερχόντουσαν, και ενώ τους είχαν βάλει πάνω στο κατάστρωμα, ας το πούμε έτσι, είχε πάνω στο τελευταίο, τέλος πάντων, τέτοιο να κάθονται, οι άνθρωποι κατεβαίνανε κάτω, ξεβραγωνόντουσαν μέσα στις τουαλέτες και κάνανε μπροστά σε γυναικόπαιδα, κάνανε μπάνιο. Γιατί ήταν στις τουαλέτες. Και όταν διαμαρτυρήθηκα, μου είπαν από το καράβι υπάλληλοι, μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί είναι κάποιοι κύριοι εδώ πέρα αριστεριστές, δίθεν ας πούμε, που θα μας πούνε, δηλαδή μπορούν να τους κάνουν αναφορά. Αν μπορείτε, λέει, εσείς να φυλάτε τις τουαλέτες, μπορώ να το κάνω. Και είχα πει μπροστά για να τους πω, παιδιά πήγαινε πάνω να στους ξένους, δεν τους άφηνα να μπουν μέσα στις τουαλέτες, γιατί δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος. Λοιπόν, η εντύπωση λοιπόν αυτό, λένε το κάνουν για τον τουρισμό και θα είναι το προσωρινό, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, κάτι που λέω σας συμβουλή και στους αγρότες, το οποίο έχει γραφτεί στην ιστορία, ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Οι πολιτικοί μας έχουν φτιάξει ένα γόρδιο δεσμό, τον οποίο καλούμαστε εμείς να το λύσουμε, αλλά δεν πρόκειται να το λύσουμε εάν δεν πάρουμε ένα μαχαίρι, ένα σπαθί, ένα όπλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας επιτίθονται, μας διαλάνε. Εγώ ειλικρινά το βρίσκω πολύ λογικό να κατέβει το αγρότης, όπως επίσης και ο νησιώτης, οι περισσότεροι είναι εθνοφουρούρα, τους έχουν προειδοποιήσει ότι θα χυθεί αίμα, ενδεχομένως, σας ξαναπαναλαμβάνω από την αρχή αυτό που σας είπα, ότι θέλουν μάλλον να γίνει κάτι τέτοιο και να γίνει μια εμπλοκή, γιατί και να γίνουμε Συρία ή να γίνουμε Λίβανο, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν, τι επιδιώκουν. Ο Έλληνας είναι ψύχρεμος μέχρι ένα σημείο. Ειλικρινά σας το λέω, και λέω μπροστά το όνομά μου, δηλαδή στον αέρα, λέω Χριστοδούλου Μητριάδης, έτσι, για να μην κλείσετε κι εσείς κύριε Καζάκη, σαν ότι παρακινείτε τον κόσμο, δεν με παρακινείτε εμέναν την οργή μου, αλλά ειλικρινά σας το λέω, όποιος, ας το πούμε έτσι, επιδιώξει να μπει στο σπίτι μου, θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα για να υπερασπιστώ το σπίτι μου. Έτσι. Αλλά σπίτι μου είναι και η πατρίδα μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι την ξεπουλάνε. Εγώ περιμένω ένα μπραφ για να ξεσηκωθώ. Ειλικρινά σας το λέω. Ένα μπραφ και να πάρω την καραμπίνα μου και να τους πάρει ο διάλογος. Δεν θα προλάβουν ούτε με ελικόπτερο να φύγουν. Ούτε με ελικόπτερο θα προλάβουν να φύγουν. Οι αλήτες. Οι αλήτες αυτοί που λένε αυτή την πατρίδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, συνεχίστε το έργο, αυτό τον αγώνα που κάνετε, πιο δυναμικά. Θέλω μέσα από τη φωνή αυτή να πω και στους αγρότες να μην δηλιάσουν και να μην κατέβουν μόνο με τα τρακτέρ ή να έρθουν με τα λεωφορεία, να πάρουν τα τρακτέρ και ό,τι βρουν εμπόδια να βάζουν πάνω και να τα διαλάνε και να κατέβουν κάτω στη Βουλή. Και άμα θα ράξουν 1.000 τρακτέρ στη Βουλή, όλος ο κόσμος θα έρθει σύσσωμος κάτω να τους στηρίξει. Ειλικρινά το λέω αυτό. Ο κόσμος περιμένει να γίνει μια κίνηση δυναμική. Και να σηκωθούν να φύγουν σαν τα ποντίκια να φύγουν οι αλήτες όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δεν φοβάται πλέον τι χειρότερο θα πάθει ο κόσμος από αυτό που γίνεται. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι χάνεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, η γη μας. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας ξημερώσει. Δεν λέμε τώρα για πολυτέλειες αυτό που τέλος πάντων μας μάθανε, μας διαφθείρανε οι διαφθορείς αυτοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο καθένας με τη συνείδησή του πρέπει να
είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, μέσα σε εισαγωγικά σήμερα, αλλά αυτή την ελευθερία που έχει σε αυτά τα χρόνια, κάποιοι προγόνοι μας πολεμήσανε, κάποιοι προγόνοι μας δώσανε το αίμα τους. Λοιπόν, εμείς τι είμαστε ικανοί να κάνουμε για αυτή τη χώρα? Και δεν το λέω όπως το λέω το Αμερικανάκι, το, αυτός που μας είχε κυβερνήσει κάποια στιγμή, τι μπορεί να κάνεις εσύ για την πατρίδα σου, τέλος πάντων. Εγώ το λέω καθαρά, όπως το είχε πει και ο Καραϊσκάκης, ότι αν γυρίσω, δεν λέω το επόμενο, βάλτε το στο τραγούδι, αν θέλετε να βάλετε, έτσι θα πρέπει να κατέβει ο κόσμος και να τους πει ότι θα πάρουν πάλι σε εισαγωγικά κάποια πράγματα που είχε πει και ο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, αυτά πρέπει να βλέπουν οι πολιτικοί από εμάς, τα χαμνά μας. Λοιπόν, συγγνώμη που είμαι και λίγο στον τρόπο που μιλάω, είμαι από τη μία εξοργισμένος, είμαι τρομαγμένος, πολλοί ανθρώποι έχουν μια δυναμία και φτάσαν στην αυτοκτονία, στη ζωή τους. Εγώ δεν έχω τάσεις να αυτοκτονήσω. Όταν θα με στριμώξουν λοιπόν κάποια στιγμούλα, θα αντιδράσω εστιχτοδός. Και αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ στριμωγμένος και αγανακτισμένος. Λοιπόν, είμαι έτοιμος για οτιδήποτε θα συμβεί. Αυτό θέλω να σας πω. Και πολλοί κόσμος το νιώθει αυτό που νιώθω και εγώ, το συνέστημα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και συγγνώμη που ο λόγος. Όχι, κανένα πρόβλημα. Είναι έτσι λίγο οξύς. Δυναμικός. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Και ναι. Κοντικός. Αλλά είπα το όνομά μου, ότι κυρώσεις έχω, ας έρθουν να με βρούνε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε ότι όντως ήταν εντυπωσιακές οι σκηνές ξυλοδαρμού των νησιωτών στην ΚΟ αλλά και αλλού. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί και αν ήταν Ελληνόπουλα, αλλά Ελληνόπουλα ήταν και κάποιοι ταγματαλίτες που στην κατοχή σκότωναν μαζικά Έλληνες και τους εκτελούσαν στους τοίχους. Έχουμε μια παράδοση, δυστυχώς, είναι ο κακός και ο καλός μας εαυτός, να το πούμε έτσι, ανάλογα με το τι είναι, και η παράδοση μας τέτοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει λόγος να φέρουν εθνόσημο τα ΜΑΤ. Τα νησιά θα υπαχθούν σε νατοϊκή προστασία και έλεγχο και νατοϊκές δυνάμεις θα αστυνομεύουν την περιοχή για να μπορέσει να λειτουργεί το προσφυγικό ως πολιορκητικός κρυός, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Χθες η Άγγελα Μέρκελ και σήμερα πάλι επανέλαβε την απέτηση των ΝΑΤΟ να αναλάβει ολόκληρο το Αιγαίο, την αστυνόμευση του Αιγαίου. Και σκεφτείτε ποιος διαθέτει τις ναυτικές δυνάμεις στο Αιγαίο για να μπορέσει να συνοδεύει, η Τουρκία. Να πω κάτι σε αυτό. Καταρχάς, η Τουρκία ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα έντονο στρατοκρατούμενο κράτος. Εγώ λοιπόν να καταλάβω το εξής. Η Τουρκία θεωρείται χώρα ασφαλής διέλευσης μεταναστών ή όχι, ας πούμε? Εγώ, τα έχω τους πρώτους, γιατί δεν γίνονται στην Τουρκία, γίνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι τους λέμε? Τους λέμε, ας πούμε, πηγαίνετε στο Βουλέμπορο, να σας περάσει απέναντι και άμα γλιτώσετε, φτάστε εκεί πέρα και καταγράφετε στην Ελλάδα. Γιατί δεν καταγράφετε στην Τουρκία? Να ξεχωρίσουν. Να το πούμε. Έτσι προβλέπει το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτοκολλά τους. Στην πρώτη χώρα που καταφεύγει ο πρόσφυγας, υποχρεούται η χώρα αυτή να διευθετήσει τα του πρόσφυγα. Δηλαδή να τον περιθάλψει. Τουρκία να φέρει. Βεβαίως, αυτό λέω. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Ίσα-ίσα επιτρέπουν στην Τουρκία να χρησιμοποιεί τις δουλοπορικές μεθόδους για έναν βασικό λόγο. Πρώτον, στρατολογεί κόσμο. Και επιπλέον, με βάση αναφορές δημοκρατικών οργανώσεων στην Τουρκία, υπάρχει σφαγή. Τι ζητάει η Μέρκελ από τον Ερντογκάν? Να μου ρυθμίσεις τη ροή. Πώς μπορείς να ρυθμίσεις μια ροή? Με σφαγή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν βεβαίως καταστρέφεται η Συρία, η Μέση Ανατολή και όλα αυτά και δημιουργούνται μεγαλύτερα κύματα προσφύγων, τους εγκλωβίζουν, τους σφάζουν κυριολεκτικά και τους υπόλοιπους μεταφέρουν και τους δίνουν στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοια έκταση και είναι ανάλογο των εκαθαρίσεων του ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ό,τι έχω ακούσει όμως, υπάρχει, ας πούμε, για το Μαρόκο που έχονται πολλοί, εκτός από τους πρόσφυγες, είναι και οι μετανάστες, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν διαχωριστεί εκεί στην Τουρκία. Για τον πρόσφυγα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, να περάσει ο πρόσφυγας. Ο μετανάστης όμως δεν έχει χαρτιά ο παράνομος. Γιατί να περάσει? Η Τουρκία νομίζω έχει καταργήσει τη βίζα στους Μαροκινούς. Δηλαδή, ο Μαροκινός πάει ελεύθερα στην Τουρκία και μετά πατάνε στην Ελλάδα.
Σε ολόκληρη την Αφρική. Είναι οργανωμένο σχέδιο. Σε ολόκληρη τη μουσουλμανική Αφρική. Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, και έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, άνθρωποι από την Αιθιοπία κατέληξαν στη Γαλλία. Ναι. Μέσω Τουρκίας. Πάντως αυτοί δημιουργούν και τα σοβαρά προβλήματα. Οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί είναι πιο. Πέρα από τα όποια προβλήματα που υπάρχουν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μαφία, οργανωμένο έγκλημα κτλ. Πέρα από αυτό, υπάρχει και ένα θέμα τεράστιο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανενός είδους απέτηση. Δηλαδή, απέτηση ένομης τάξης. Η Ευρώπη το χρησιμοποιεί ως δικό της ζήτημα, αγνοεί παντελώς τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που έχει υπογράψει ήδη, που προβλέπει και το χειρισμό του ζητήματος του μετανάστη. Δεν είναι μόνο πρόσφυγας, αλλά προβλέπεται και ο χειρισμός του μετανάστη, του παράνομου. Ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται απολύτως τίποτα, κάνουν ό,τι γουστάρουν και με μόνο στόχο να χρησιμοποιήσουν αυτό το τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών, προκειμένου να διαλύσουν κάθε έννοια κοινωνικής και εργασιακής κατάκτησης στην Ευρώπη. Όχι σε εμάς, εμείς τα έχουμε χάσει ήδη. Μιλάμε για την υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως σε αρχή. Πολύ δε περισσότερο τώρα με το κράχ. Εάν προχωρήσουμε σε κράχ, θα επιδεινωθεί η κατάσταση του Γερμανού πολίτη, του Γάλλου, και εκεί πλέον θα δούμε καταστάσεις οι οποίες θα είναι τραγικές. Θα μας θυμίζουν ξανά πώς να το πούμε, ιστορικές συνθήκες, ιστορικές, ναι, γι' αυτό και αναδεικνύονται πάλι τα φασιστικά κόμματα με τις δικές του, με τις πλάτες του κύριου Γιούγκερ, του κύριου Τούσκ και όλων των υπολείπων. Έτσι. Στη Γερμανία έχουν συνέχεια διαδηλώσει για αυτό το θέμα. Το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, και ένα άλλο. Ναι. Εγώ υπηρέτησα αστυνομικό και στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Είχα την τύχη να υπηρετήσω. Στο Πυλί. Στο Πυλί, στην 148. So am I. Και εγώ το ίδιο. Στο Πυλί ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Στο Πυλί για 8 μήνες. Εντάξει, να πω. Δηλαδή, από εκεί δεν καθαρίζουν. Δηλαδή, αυτή είναι πολύ σκληρή εκεί πέρα. Δηλαδή, και στην Κεράτα, επειδή είχα την τύχη να ζήσω και στην Κεράτα επεισόδια, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε θύματα εκεί πέρα γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι. Έτσι, ξέρουμε ότι έχουν λόγω εθνοφύλακα και τα λοιπά. Φοβάμαι μην ανάψει κανένας, τη γυρίσει τα μάτια κανένας και έχουμε τίποτα. Πέρα από αυτό το πράγμα, εγώ φοβάμαι ότι τους οδηγούν σε διακορύφωση. Και έτσι να δικαιολογήσουν την επιβολή στρατιωτικών δυνάμεων, που θα είναι βέβαια μισθοφόροι και θα δικαιωθεί επιτέλους το μεγάλο αίτημα των αποστράτων και εν ενεργεία, μιλάμε για τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, δώστε μας επιπλέον μισθούς. Βεβαίως θα σας δίνουν επιπλέον μισθούς για να σκοτώνετε Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, και έτσι να δικαιωθεί επιτέλους το κίνημα, ας δικαιωθεί επιτέλους, να πετάξουμε για αυτό το άθλιο εθνόσημο επάνω μας, να μην μας κομπλάρει, θα βάλουμε τον ατοϊκό εθνόσημο, όχι εθνόσημο, οικόσημο, λοιπόν, και να κάνουμε δουλειές. Έτσι αλλιώς οι Τούρκοι, όπου ανακοινώθηκε από τον κύριο Νταβούτογλου ότι ο Σονούπο θα έρθει ο Υπουργός Μετανάστευσης της Τουρκίας να για συζητήσει στην Αθήνα, τι θέλει να συζητήσει? Θέλει να συζητήσει πώς θα λειτουργεί καλύτερα, ποια θα είναι η ροή η ταχύτερη και πώς θα εγκατασταθούν Τούρκοι παρατηρητές στα ελληνικά νησιά. Διότι ξέρουν αυτοί ξέρουν, έχουν το know-how. Εμείς είμαστε λιγάκι ερασιτέχνες στο άθλημα αυτό. Και με εξαίρεση τους επαγγελματίες του είδους στο σαφάρι προσφύγων, δηλαδή ΜΚΟ, δίκτυα και ιστορίες, οι υπόλοιποι είναι ερασιτέχνες. Έχουν βεβαίως, οφείλουμε να ομολογήσουμε, βεβαίως στα νησιά υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας όπου έχει αναπτύξει έντονα μαυραγωρίτικα τα ανακλαστικά. Εγώ έχω ακούσει περιπτώσεις γιατί έχω συγκινήσει στην Μυτιλίνη. Mm-hmm. Όποιοι έχουν πάει από μόλυβο στη Μυτιλίνη, 50 ευρώ το άτομο για να του πάνε από το μόλυβο στην πόλη. Έτσι. Και μας λέγανε και άλλα περιστατικά που αφορούσαν για 5 ευρώ τη μία ώρα φόρτιση κινητού. Άθλια, ανοίξανε άθλια δωμάτια σε φοβερή αθλειότητα και χρεώνανε 100 ευρώ το βράδυ. Και μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Αυξήσανε τις τιμές τραγικά. Και με την κάλυψη επίσημα της κυβέρνησης που τους κλείνει το μάτι, υπάρχει και επίσημη δήλωση νομίζω της κυρίας Γεροβασίλη, ότι ρε παιδιά αφού κερδίζετε γιατί έχετε πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και μόνο για αυτό το λόγο πρέπει να τους πετάξουν όλους στο νησί, από το νησί έξω. Δηλαδή, αν τους πετάξουν όλους στη θάλασσα. Ο, δεν εννοώ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, εννοώ αυτούς που διαχειρίζονται την ιστορία. Και το άλλο με τις μηχανές που φτάνουν, γιατί πιο πολλές μηχανές είναι καινούριες.
Mm-hmm. Χρησιμοποιηθεί και πλακώνονται στην παραλία. Φυσικώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Ποιος θα πρωτοπάρει τη μηχανή, ποιος θα πρωτοπάρει τη βάρκα, και έχουν, τα έχει δείξει και το BBC αυτό. Έχουν γίνει και ξεφύλλα διεθνώς. Μα κοίταξε. Μα θα μας δώσουν και Νόμπελ Ειρήνης για την κυρία Ξέρατον. Μας το είπε η κυρία Ακαδημία Αθηνών. Κυρία, κυρίες, ποιες είναι αυτές που είναι εκεί μέσα. Καλησπέρα Δημήτρη. Λέει πριν λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος με το απλανές βλέμμα και το βλακώδες μίαμα, Όλγα Γεροβασίλη, μας λέει ο φίλος, δήλωσε ότι ο νόμος απαγορεύει την είσοδο τρακτέρ και λοιπόν γενικών οχημάτων εντός της πρωτεύουσας και ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τον νόμο. Είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να πάει προς την τελική σύγκρουση με όρους Άδωνη και Βορύδη, προκειμένου να ψαρέψει ψήφους από τη συντηρητική δεξιά, αναπληρώνοντας έτσι την τεράστια εκλογική διαρροή της. Κάποτε, πριν να μνημονεύσουν ετών, δηλαδή πριν κάνα δύο χρόνια, ή μάλλον μέσα στο 2013, όταν αρχίζει και φαινόταν το 2014, όταν αρχίζει και φαινόταν η άνοδος του Τσίπρα κτλ., με είχε ρωτήσει κάποιος τι περιμένεις από αυτό και του λέω αν αυτή η κυβέρνηση είναι η καινούργια κυβέρνηση, καινούργια της αριστεράς του γράφα τότε. Είναι στο blog μου, μπορεί να το ψάξει κανείς να το δει, ότι είναι ικανή μέχρι και ξερονήσια να ανοίξει για να στείλει αντιφρονούντες. Λοιπόν, και σήμερα το αποδεικνύει. Λοιπόν, να φοβάστε τον αριστερό που πιστεύει ότι έχει δίκιο. Μπορεί να αποδειχτεί χειρότερος από φασίστας. Ο φασίστας είναι, πώς να το πούμε, υπόκοσμος. Και σαν υπόκοσμος έχει και τα αντανακλαστικά του υπόκοσμου, είναι θρασίδηλος. Εκτός και αν έχει την ισχύ του κράτους ή του βαθέως κράτους. Ο αριστερός είναι πιο επικίνδυνος, γιατί πιστεύει ότι έχει δίκιο. Και τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο, γιατί δεν κατανοεί ότι το δίκιο το έχει μόνο η πλειοψηφία του λαού, ακόμη και όταν κάνει λάθος. Εννοώ κάνει λάθος επιλογές. Και άρα εσύ η δουλειά σου είναι να φροντίζεις αυτός ο κόσμος με τα λάθη του, τα ελαττώματά του και τα αδιέξοδά του να βρει το δρόμο και να το δημιουργήσει ο ίδιος με σένα καταλήτη. Αλλά όταν θεωρείς ότι έχεις το απόλυτο δίκιο, είσαι ικανός για σφαγές άνευ προηγουμένου. Γιατί βεβαίως η λογική των σφαγών προέκυψε από τότε που η ανθρωπότητα επινόησε την αποκάλυψη. Την αποκάλυψη του θείου στην αρχή, με τον τρόπο που οι εξουσίες το ενσωμάτωσαν στη λογική τους και τότε ξεκινήσανε οι σφαγές των απίστων. Πριν δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, αλλά δεν φτάνανε σε αυτό το σημείο. Και μετά η αποκάλυψη, η λογική της αποκάλυψης πέρασε στην πολιτική ιδεολογία ή στην πολιτική θεολογία, όπως τα λέγα εγώ, και έγιναν ακόμη επιχειρότερες. Παντρεύτηκε η θρησκεία με την πολιτική δηλαδή. Και όχι μόνο με τη μορφή που το είδαμε στη μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση στη Δύση, αλλά και μετέπειτα ως πολιτική θεολογία. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα σήμερα. Οι συμμορίτες, είτε έχουν κόκκινες σημαίες είτε μαύρες, να συγκρούονται και να απειλούν έναν ολόκληρο λαό, γιατί βεβαίως ο λαός δεν τους κάνει τη χάρη ούτε στον έναν ούτε στον άλλον να σκύψει το κεφάλι και να γίνει θύμα τους. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα τους αντιμετωπίσουν έτσι. Και θα στηχθεί αυτή η ιστορία. Ίσως όμως θα πρέπει να περάσουμε από αυτό το πράγμα. Για αυτό έλεγα προηγουμένως. Για να καταλάβουμε ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε. Εμείς δηλαδή, ποιοι εννοώ, οι απλοί άνθρωποι από τα κάτω, χωρίς δυνατότητες καπελώματος, και να καταλάβουμε ότι πλέον οι εποχές που δεν έπαιρνες θέση έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Οφείλεις να πάρεις θέση. Λοιπόν. Ο φίλος από το Πλωμάρι μας λέει: υπάρχει μια ταινία που ίσως παίζεται ακόμη στους κινηματογράφους, τίτλο Το Μεγάλο Σορτάρισμα. Είναι ουσιαστικά μια ταινία που δείχνει τι έγινε στην Αμερική με τους Lehman Brothers και τα άλλα funds, την πτώση και τα στακίνητα και την αδυναμία δανειοληπτών να πληρώσουν. Και πώς η μπάλα πήρε τις χώρες της Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Ισπανία κτλ. Τα προϊόρτια που οδήγησαν στην ολόκληρη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τη συνεπακόλουθη κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς συνοψίζονται σε μια νευρωτική και πολυλογάδικη σάτυρα που μοιάζει τόσο ψυχαγωγική όσο και μια βαρισίμαντη διάλεξη επικονομικών θεμάτων και τόσο καλοδεχούμενη όσο ένας αχρίαστος πορνοκέφαλος. Το Μεγάλο Σορτάρισμα, ναι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το δύο, πιστεύω ότι είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχει βάλει το Hollywood τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Γιατί είναι πραγματική. Είναι η πρώτη φορά ή από τις ελάχιστες φορές που το Hollywood είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Δηλαδή ο ρεαλισμός αυτός δεν είναι νατουραλιστικός, δηλαδή απεικονίζει την πραγματικότητα. Είναι μια διεισδυτική ματιά στον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές. Φυσικά και δείχνει και διαπνέεται από όλο αυτό το αδιέξοδο
αυτών που θεωρούν ότι διαμέσου των αγορών μπορεί να γίνει ανάπτυξη, η οικονομία μπορεί να επιβιώσει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το αδιέξοδο σε κάνει να αισθάνεσαι ασφιχτικά. Ασφιχτίας. Το χρηματιστήριο τώρα διάβαζα ότι έχει καταρρεύσει. Κατάρρευσε. Το 89 επίπεδο έχουμε φτάσει. Ναι. Σήμερα δηλαδή ότι κάποιοι ρευστοποιούν. Βεβαίως, ρευστοποιούν. Και φεύγουν, έτσι. Το αν θα φύγουν ή όχι, ή περιμένουν την επόμενη κίνηση, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Τι κάνουν, σορτάρουν, τα ξεπουλάνε και περιμένουν την επόμενη ευκαιρία. Που η επόμενη ευκαιρία θα είναι το δικό σου βιός, το αγρότητο βιός, της Ελλάδας το βιός. Αυτή είναι η επόμενη ευκαιρία. Τα διαλύουν όλα αυτή τη στιγμή για να μπούμε σε μια φάση όπου μετά την λεγόμενη περίφημη αξιολόγηση της χώρας που περιμένει πώς και πώς το μίστε τσάκελότες, μας το έπαιγε χθες. Λοιπόν, για να πάρουν την καινούρια δόση και ως προαπαιτούμενο της καινούριας δόσης να ανοίξουν το βίος των Ελλήνων γι' αυτό βιάζονται να κλείσουν και το θέμα των αγροτών. Με τον τρόπο αυτό, μια νέα ήττα, σαν και αυτές που το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία προγραμμάτισε από τη δεκαετία του 90, που πηγαίνανε τα μπλόκα, τελικά οδηγούσαν είτε σε σύγκρουση κοινωνικών ομάδων είτε σε αδιέξοδο. Λοιπόν, ώστε να μην μπορεί ο αγρότης να αμυνθεί. Και αν είναι η τελευταία κοινωνική τάξη, ή αν θέλεις κοινωνικό στρώμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί, έστω να αμυνθεί αυτή τη κατάσταση. Αν ιτηθεί και αυτή, είναι δύσκολο μετά να σκεφτείς πώς. Ποντάρουν στη φορά, γιατί ξέρουν ότι θα ανοίξουν και δουλειές των αγροτών σου, θα τα παρατήσουν, θα γυρίσουν στα χωράφια. Ξέρω, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν αντιλαμβάνομαι. Αν ήταν αυτό. Με το πού να παίζουν πάντως. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αν ήταν αυτό, θα περιμέναν αυτά να φτάσει η άνοιξη. Που στην άνοιξη αναγκαστικά ο αγρότης γυρίζει στο χωράφι του, έχει τις εργασίες του. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί βιάζονται. Και βιάζονται να το κλείσουμε μια ήττα και με ενδεχόμενο παζάρι μετά, μόνο και μόνο για να πάμε σε αυτή την κατάσταση που σου λέω. Δηλαδή έχουν δει τι έρχεται και θέλουν να προετοιμάσουν την κίνηση. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση με τους αγρότες στους δρόμους. Όχι. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Κατά πρώτον, σας χαρώ για την εκπομπή και όλους όσους ασχολούνται με την εκπομπή. Ναι. Δύο ερωτήσεις μόνο θα ήθελα να κάνω. Ναι. Έχω μια πορεία σχετικά με τους πρόσφυγες. Ναι. Στη Συρία. Mm-hmm. Είναι σχεδόν 5 χρόνια πόλεμος. Ναι. Όπως θες να το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν και πάνε στην Τουρκία. Ναι. Και δεν μεταναστεύουν εσωτερικά στη Συρία, που νομίζω ότι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν ακούσει ότι πνίγονται στο Αιγαίο, ότι χάνονται παιδιά. Αυτό μου φαίνεται εξωφρενικό. Τόσα χρόνια τώρα δεν το έχουν δει ότι ο δρόμος που έχουν επιλέξει να πάνε προς την Τουρκία είναι στο θάνατο. Το μεγάλο, ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να δούμε αυτό έγινε στην αρχή, στη Συρία. Υπήρχε εσωτερική μετανάστευση. Βεβαίως, μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Ιδιαίτερα από τις εμπόλεμες ζώνες. Όμως, μετά την κήρυξη του πολέμου των ΗΠΑ ενάντια στο ΙΣΥ, στο Χαλιφάτο, και τις βομβαρδισμούς που επιχείρησαν οι Αμερικανοί, αλλά και οι συμμαχίες των προθήμων, Γάλλοι, Βρετανοί και οι άλλοι, πλέον δημιούργησαν αφόρητη κατάσταση σε όλες τις υποδομές της Συρίας. Με αποτέλεσμα να άρχισε το μεγάλο, αν δείτε, τότε ξεκινάει το μεγάλο προσφυγικό κύμα. Και όχι μόνο προς την Τουρκία, το μεγαλύτερο κύμα ήταν προς το Λίβανο και προς την Ιορδανία. Μα και πάλι, δηλαδή εγώ αν ήμουν σε τέτοια κατάσταση και υπήρχε πρόβλημα στη χώρα μου, θα προσπαθούσα να πάω σε κάποιο φίλιο χώρο. Ναι, υπάρχει το εξής θέμα. Αν δείτε το χάρτη της Συρίας, τον πραγματικό χάρτη, δηλαδή που γίνονται επιχειρήσεις, υπάρχουν πληθυσμοί εγκλωβισμένοι που δεν μπορούν να κάνουν καμιά κίνηση ούτε προς τον νότο, ούτε προς δυτικά, ούτε προς ανατολικά. Είναι υποχρεωμένοι να πάνε προς Τουρκία μεριά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι πλέον χωρισμένη η Συρία σε δύο ή τρία μέρη που τέλος πάντων μπορεί να μετακινηθεί πληθυσμός. Είναι χωρισμένη σε ζώνες, σε πάρα πολλές εμπόλεμες ζώνες. Οπότε αν έρθει κάποιος, αν προσπαθεί να φύγει κάποιος από την Ανατολική Συρία να πάει προς τη Δαμασκό, πρέπει να περάσει δύο εμπόλεμες ζώνες. Είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τι θα χρειαστεί, ή να πάει πίσω προς το Ιράκ και να φύγει από το Ιράκ μέσω Μουσούλης, πάλι μέσω Τουρκίας και να καταλήξει Τουρκία και να ελπίζει ότι θα περάσει προς την Ευρώπη ή προς τη Βουλγαρία, να το πούμε έτσι, ή να πάει προς η Ιορδανία, και ο κόσμος που είναι πιο κοντά προς το Λίβανο, ο Λίβανος αυτή τη στιγμή έχει το 25% του πληθυσμού του πρόσφυγες.
πάνω από 1.300.000. Τη μισό εκατομμύριο στην Ορβανία, νομίζω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μια άλλη απορία που έχω είναι ότι βλέπω κάποιους πρόσφυγες εδώ πέρα στην Αθήνα και κοιτάζοντάς τους, δεν φαίνεται ότι είναι, ανησυχούν για το μέλλον τους κτλ. Είναι σαν να πηγαίνουν εκδρομή. Αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πρόσφυγες, δεν είναι πρόσφυγες. Μου φαίνεται Σύριοι. Ναι. Φοράνε ματήλες και τα λοιπά, οι γυναίκες, αλλά τους βλέπεις, λες και πηγαίνουν εκδρομή. Απίστευτο. Να σας πω κάτι. Αγωνία στο βλέμμα τους. Μια προσωπική εμπειρία που είχα. Να σας πω. Η εμπειρία προέρχεται από την Νίκαια της Γαλλίας. Ήμουν σε ένα συνέδριο τον Νοέμβριο εκεί, στη Νίκαια της Γαλλίας. Την ημέρα που φεύγαμε, το πρωί εμφανίστηκαν στο χώρο που μέναμε, είναι ένα μεγάλο youth hostel στη Γαλλία, στη δεκαετία του 60, πολλές, η εκκλησία η ίδια, αλλά και πάρα πολλές οργανώσεις, φτιάχνανε ξενοδοχεία όπου μπορούσε να μείνει η νεολαία, οι εργαζόμενοι. Από πολύ παλιά υπάρχει αυτή η παράδοση στη Γαλλία. Σε ένα από αυτά τους χώρους που είναι πάρα πολύ όμορφοι, με όμορφες περιοχές, καταφτάσανε 15 με 20 παιδιά ηλικίας 15 με 16 χρονών, τα οποία άλλα ήταν από την περιοχή του Μαγκρέμπ, δηλαδή Μαρόκο, Αλγερία, της Γαλλικής Αφρικής να το πούμε έτσι, άλλα από την Αίγυπτο, άλλα από την Αιθιοπία και κάποια από το Πακιστάν. Όλα τους 15 με 16 χρονών. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά με κάποιο τρόπο είχαν φτάσει στην οίκια της Γαλλίας. Ασυνόδευτα, ναι, μόνα τους. Είχαν ξεκινήσει από τη χώρα τους, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα και είχαν φτάσει εδώ. Λοιπόν, και θέλανε να περάσουν. Εδώ, συγγνώμη, στην οίκια της Γαλλίας. Και παρακαλούσαν τους υπευθύνους του κέντρου να διανυκτερεύσουν εκεί και μετά να συνεχίσουν για Παρίσι. Όταν οι Γάλλοι, το συγκεκριμένο κέντρο το είχαν μετανάστες από την Αλγερία και το Μαρόκο δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Λοιπόν, Γάλλοι πολίτες δηλαδή. Όταν τους εξηγούσαν, παιδιά, τι θέλετε να πάτε στο Παρίσι, γιατί πάτε στο Παρίσι, ποια είναι η διέξοδος στο Παρίσι, θα πάτε να κοιμηθείτε έξω, κάνει ποβερό κρύο εκεί πέρα, δεν είναι όπως η Νίκαια που έχει ελληνικό καιρό, έτσι. Λοιπόν, κρύο και δουλειά δεν υπάρχει, τι πάτε να κάνετε, όχι ξέρουμε, πηγαίνουμε συγκεκριμένα. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά να ξεκινήσει ένα 15χρονο, 16χρονο παιδί από την Αιθιοπία και να πιστεύει ότι θα βρει δουλειά και κατάλημα στο Παρίσι. Και όταν τα βλέπεις αυτά τα παιδιά και μιλούσες λίγο μαζί τους, καταλάβαινες ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν προσόντα, τι προσόντα να υπάρχουν εργασιακά, ενώ στα 15 με 16 τους χρόνια, έτσι, αφενός και αφετέρου, είχαν την απόλυτη πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν. Για παιδιά, εγώ μιλάω για οικογενειάρχες που βλέπω με μικρά παιδιά και είναι. Και είναι πολύ άνετοι. Απλά τι θέλω να πω, ότι κάποιοι τους έχουν παραμυθιάσει. Α, αυτό. Ναι. Θα πάτε εκεί και όλα. Τους έχουν τάξει. Μάλιστα. Και διάφορα άλλα. Ναι. Αυτό είναι. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι ρε παιδί μου θα πάνε κάπου που θα τους υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες, θα ζήσουν καλά. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό νομίζω ότι ισχύει. Εγώ προσωπικά έπεσα επάνω σε ένα τέτοιο μπούγιο κάτω στον Πειραιά, μια μεγάλη ομάδα προσφύγων, τους οποίους πραγματικά τους μετακινούσαν από το καράβι στο ηλεκτρικό για να τους μεταφέρουν προς το κέντρο της Αθήνας, δεν ξέρω που αλλού θα τους πήγαιναν, με συνοδεία αστυνομικών. Ειλικρινά μιλούσε οι άνθρωποι αυτοί, το παρουσιαστικό τους και ο τρόπος που δεν επικοινωνούσαν με το περιβάλλον, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου κυριολεκτικά. Μανάδες με παιδιά, μικρά παιδιά. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μικρά παιδιά, δεν έχεις αγωνία, παιδί μου, πού το πας ένα μικρό παιδάκι. Νομίζω ότι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και να είμαστε λίγο επικείς με αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι όταν φεύγεις από τον τόπο σου με τέτοια ερήμωση. Γιατί πραγματικά, αν μιλήσει κανείς με αυτούς, με κάποιον από αυτούς, ειλικρινά βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Να σου λέει ότι η πόλη μου κατελήφθη από τους αντάρτες,
τους λεγόμενους αντάτες αυτούς, μισθοφόρους που... Το FSA. Ναι, λοιπόν, όπου σφάξανε τους μισούς, μετά κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άσαντ, σφάξανε τους άλλους μισούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι συνεργάζονταν με τους... Ναι. Λοιπόν, και άφησαν ερείπια και να μπαίνουν και να βγαίνουν οι μεν και οι δε και να ισοπεδώνεται όλη η πόλη. Οπότε καταλαβαίνεις, και μάλιστα ένας από αυτούς, τελείως τυχαία, συζητούσε ένας φίλος και μας είπε ότι, ρε παιδί μου, εγώ και η οικογένειά μου ζούσαμε επί ένα εξάμηνο σε μια υπόγα. Δεν τολμούσαμε να βγούμε παρά μόνο για να πάρουμε λίγο νερό, κάτι να βγούμε. Αυτός ο κόσμος, λοιπόν, το ότι βρέθηκε ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες στα ελληνικά νησιά ή με αυτές τις συνθήκες, είναι βελτίωση της θέσης του. Να πω, είναι και η τακτική του πολέμου. Επειδή γίνεται ο πόλεμος για τις αστικό περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Επειδή ναι. Ο Συριακός στρατός στην αρχή είχε πάρα πολλές απώλειες. Επειδή κρυβόντουσαν και τους μέσα στα χτίρια κτλ. Είναι η τακτική τώρα ότι το περικυκλώνουμε, το ισοπεδώνουμε το. Ναι, ναι. Έχει τρομακτικές απώλειες, ναι, και ταυτόχρονα έχουμε και τις αεροπορικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου και των Ρώσων. Που ναι, μεν βλέπουμε από την τηλεόραση τι ωραία που γίνονται οι εκρήξεις, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι σε τι περιβάλλον γίνονται αυτές οι εκρήξεις. Τι... Ρίχνουν χαρτιά πάνω, προειδοποιούν τον κόσμο, δηλαδή μετακινήσει. Ναι, το ξέρω, αλλά όταν ο άλλος είναι εγκλωβισμένος, πώς να μετακινηθεί, ναι, ναι. Ειλικρινά, αν προσπαθεί κάποιος να καταλάβει σε τι κατάσταση έχει βρεθεί αυτός ο κόσμος, είναι τρελό. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί όταν ο άλλος πιστοποιείται ότι είναι Σύριος, γιατί δεν του δίνεται το δικαίωμα, το καθεστώς του πρόσφυγα, να του δοθεί σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία τα χαρτιά που απαιτείται και να σηκωθεί να φύγει ο άνθρωπος μόνος του. Να ταξιδέψει, να πάει όπου θέλει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το σαλάγισμα, ας πούμε, με το. Γιατί μπαίνει στην βάρκα να πηγαίνει. Καλά, δεν επιτρέπεται στην Τουρκία. Γιατί δεν πιστοποιείται καθεστώς πρόσφυγα. Γι' αυτό και έχουν όλες οι οργανώσεις, και ακόμη και η πατεραρμοστία, έχουν καταγγείλει την Τουρκία. Γιατί δεν του δίνει τον πρόσφυγα, να του δώσουν τα χαρτιά, να πάει όπου θέλει. Θέλει να πάει στη Γερμανία, να πάει στη Γερμανία, ρε παιδί μου. Αφού έχει νόμιμα χαρτιά, δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να σταματήσει κανένα. Έτσι. Αλλά η Τουρκία δεν του αναγνωρίζει, δεν του κάνει πιστοποίηση, το στέλνει διαμέσου του δουλεμπορίου, που είναι νόμιμο. Ιδρύονται εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά στην Τουρκία. Είναι νόμιμη ιστορία. Λοιπόν, να το φέρουν στην Ελλάδα με την κάλυψη του τουρκικού ναυτικού στα παράλια της Τουρκίας, γίνεται αυτή η ιστορία και μετά οι Έλληνες πρέπει να λύσουν το θέμα. Που βεβαίως ούτε οι Έλληνες το λύνουν, γιατί έχουν άλλες εντολές από τους Ευρωπαίους. Τέλος πάντων, τι να πω. Ζούμε πράγματα εξωφρενικά. Δεν ξέρω. Είναι τρελά. Το όλο σκηνικό είναι τρελό. Είναι τρελό. Τέλος πάντων, καλό κουράγιο. Για όλους μας. Και σε όλους όσους ασχολούνται μαζί της. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Αποστόλης μας λέει: εγώ πάντως, αν ήμουν δήμαρχος της ΣΚΟ, θα έδινα τους δημότες με στολές, σήμα πολιτοφυλακής και ό,τι όπλα είχαν οι πολίτες και θα οργάνωνα επιχείρηση εναντίον των ΜΑΤ. Όχι για να ανοίξουν πύρ, αλλά για να τους αποπλήσουν και να τους βγάλουν τις κουκούλες. Να δούμε τέλος πάντων ποιοι είναι όλοι αυτοί που λειτουργούν τόσο ξεδιάτροπα ως στρατός κατοχής. Κατά τη γνώμη μου, εάν εγώ ήμουν δήμαρχος, όχι ο Αποστόλης, αλλά εγώ, θα οργάνωνα ομάδες πολιτοφυλακής. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι ένοπλες, αλλά τουλάχιστον. Όχι απαραίτητα οι ένοπλες, αλλά ομάδες πολιτοφυλακής, και θα απαγόρευα το να έρθουν μονάδες ΜΑΤ στο νησί. Είναι τόσο εύκολα το νησί. Το νησί. Είναι ένα λιμάνι έχει. Δεν πρέπει να ρωτάτε μια τοπική κοινωνία. Ένα λιμάνι έχει. Το να το αποκλείσει το λιμάνι και να μην επιτρέψει να δέσει το πλοίο που φέρνει τις δυνάμεις των ΜΑΤ είναι εξαιρετικά εύκολο. Γι' αυτό και την ευθύνη έχουν και οι τοπικές αρχές. Έχουν και τοπικές αρχές. Αφήνεις τον κόσμο σου έρμεο. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή. Τι είμαστε δηλαδή. Πού γυρίσαμε. Αυτά δεν έχουν γίνει ούτε επί Ιταλοκρατίας. Τότε που ο Μουσολίνη κυνηγούσε τους Δωδεκανήσιους γιατί θέλανε ένωση με την Ελλάδα. Ούτε τότε δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, άμα συνεχίσουν, το ξέρω κι εγώ ότι ο κόσμος είναι παλαβός με την Καλλίνια, το λέω έτσι. Λοιπόν, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, η ένωμη άμυνα. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα και ότι δεν είναι. Ότι θέλουν να φτιάξουν, λέει, μια ολόκληρη πόλη εκεί πέρα. Λέει. Γι' αυτό γίνονται. Το ξέρω και το αστείο δεν είναι. Δεν πιστεύουν ότι είναι μόνο για 24 ώρες που. Τι 24 ώρες δεν λέει. Θέμα. Δεν είναι θέμα. Το 12 προορίζονται για ειδική οικονομική ζώνη στο σύνολό της.
έτσι, και για ειδικό καθεστώς διαχείρισης. Γι' αυτό θέλουν τα hot spots μέσα, ώστε να μπορούν να έχουν τον κόσμο αυτόν που χρειάζονται σαν εναλλακτική πηγή ή άντληση εργασίας. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα παραμύθια της καλή μας θα παραδοθούν με το ειδικό καθεστώς του ΝΑΤΟ, άντε τότε μετά να συζητάνε. Ήδη ο έλεγχος του Αιγαίου στρατιωτικά έχει παραδοθεί στην Τουρκία, ούτε το ναυτικό. Το ναυτικό ήταν πάντα ο βραχίωνας εκείνος με τον οποίο υπολόγιζε. Τη συνέντευξη Μπαλτάκου την είδατε? Όχι, δεν το είδα. Αυτά πράγματα. Δεν το είδα. Είδα την απάντηση, έτσι, την έντονη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν με εντυπωσιάζει ό,τι και να πει. Πάντως, ό,τι και να αντιπροσωπεύει ο Μπαλτάκος, είπε. Τι είπε. Είπε ότι να ρωτήσουμε, λέει, το Βαρβιτσιώτη και τους προηγούμενους υπουργούς ναυτιλίας που ποιοι ελέγχουν το λιμενικό, ότι το λιμενικό, λέει, είχε τρόπο, λέει, να σταματήσει τις ροές. Μάλιστα είπε τους αριθμούς, πόσο μεγάλη διαφορά υπήρχε στις ροές αφού το ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν τι ροές υπήρχαν πριν. Ναι. Και είπε ότι υπάρχει τρόπος, δηλαδή, και είπε ότι μάλιστα ότι δεν πνιγόντουσαν, λέει, άνθρωποι, λέει, μέσα, ότι δεν είχαμε πνιγμούς πριν. Ούτε τόσες μεγάλες ροές, και ότι το λιμενικό ξέρει τον τρόπο να σταματήσουμε τις ροές κτλ. Και είπε μάλιστα να καλέσουν, λέει, και στην εκπομπή να καλέσουν οι δημοσιογράφοι το Βαρβιτσιώτη και να τους ρωτήσουν πώς είχαν καταφέρει αυτό το πράγμα και το λιμενικό το σταματούσε. Ναι. Πάντως να ξέρουμε. Είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρουμε ότι το πολεμικό ναυτικό πλέον δεν έχει το επιχειρησιακό πλεονέκτημα που πάντα είχε από την εποχή του Ναύαρχου Κουντουριώτη στο Αιγαίο. Το παρέδωσε στον τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Δεν φταίει το ναυτικό, έτσι. Μιλάμε για την κυβέρνηση. Και το παρέδωσε από τότε που ο υπουργός τότε άμυνας Βενιζέλος αποδέχτηκε τον όταμ αορίστου χρόνου που για ναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, ο τουρκικός στόλος, τι δουλειά, τι ναυτικές ασκήσεις κάνει στο Αιγαίο? Όχι, άλλο λέω. Τι ναυτικές άλλες. Καταλήψη νησιών. Τι άλλο δηλαδή προβλέπει? Ωραία. Να κάνει τι? Να κάνει άσκηση για το πώς θα καταλαμβάνει τα ελληνικά νησιά? Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα και γίνεται τώρα? Αυτό είναι αφορμή για πόλεμο. Έτσι. Κανονικά, θεωρητικά, ναι. Αλλά βέβαια έχει το σύλλογο και όλα προετοιμαζόταν η παράδοση της χώρας, η παράδοση του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ. Και επειδή οι βασικές ναυτικές δυνάμεις ήταν στην Τουρκία, τώρα πλέον. Το βασικό δόγμα, να το πούμε έτσι, από τότε που υπηρετούσαμε, που ήταν σε περίπτωση κατάληψης ή εισβολής ή η προσπάθεια κατάληψης νήσου, είναι αμήνεσαι στο βαθμό που μπορείς και αναδιοργανώνεται η ανακατάληψη, εάν δεν μπορείς να αντέξεις το νησί με τις δυνάμεις που έχει, ανακατάληψεις με το πολεμικό ναυτικό και δυνάμεις που έρχονται να καταλάβουν. Ακριβώς πώς θα γίνει τώρα? Πάει το δόγμα αυτό. Υπάρχει ενιαίο δόγμα με την Κύπρο πλέον? Όχι, αυτά ήταν στα χαρτιά. Δεν το συζητάς ποτέ. Αλλά αυτό που μας λέγανε εμάς, ότι ρε παιδί μου, εδώ εμείς θα κρατήσουμε με κάποιο τρόπο μέχρι ότου το πολεμικό ναυτικό οργανώσει την υποστήριξη ή την ανακατάληψη των νησιών, παραμύθια. Πλέον δεν γίνεται. Διότι παρέδωσαν το ναυτικό έλεγχο του Αιγαίου στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Λοιπόν, αυτά να τα ξέρουμε, έτσι, και να καταλάβουμε και την προδοσία όσων φέρουν εθνόσημο και είναι στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αυτής της χώρας. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια στάση. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Από Γεωργία, καλό. Ναι. Γεωργία, εννοούμε τη χώρα, τη Γεωργία. Ναι, ναι. Ωραία, ναι, ναι. Σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω καθημερινά εδώ με τη γυναίκα μου, είμαστε εδώ προσωρινά και βράζουμε κι εμείς, αν και είμαστε μακριά, έχουμε στο νου μας συνέχεια το τι γίνεται. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, είπατε πριν για την ειδική οικονομική ζώνη, ότι για το Αιγαίο. Μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό, τι εννοείτε για το ειδικό καθεστώς του ΝΑΤΟ? Από τη στιγμή που θα γίνει ειδική οικονομική ζώνη, είναι η παραχώρηση εδαφικής, φορολογικής και διοικητικής αυτοτέλεια σε μια περιοχή υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Δηλαδή, να το πάμε. Οπότε βλέπετε την ίδρυση των hot spots σαν κάτι που θα οδηγήσει σε αυτό? Που όχι, όχι, όχι. Αυτό, το hot spot δημιουργείται σε χώρους όπου προγραμματίζεται να γίνουν ειδικές οικονομικές ζώνες.
Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να έχουν δουλική εργασία να χρησιμοποιήσουν οι όποιοι ιδιώτες επενδυτές αναλάβουν την αξιοποίηση αυτών των ειδικών οικονομικών ζωνών. Μάλιστα, κατάλαβα. Απλά ξέρετε γιατί καμιά φορά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε μπροστά μας και το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Δηλαδή, αν η Ελλάδα καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή δέχεται πρόσφυγες. Ναι. Και τα νησιά όπως είναι η Κος, όπως είναι η Μυτιλίνη, η Ρόδος, λόγω και της θέσης τους είναι αυτά που πρώτα πάνε οι πρόσφυγες. Δηλαδή, κάποιες δομές οι οποίες έπρεπε να γίνουν στα νησιά αυτά για την καταγραφή αυτών των ανθρώπων, για την φροντίδα τους, λογικό είναι να πρέπει να γίνουν. Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να υπάρχουν χώροι υποδοχής. Προς Θεού, βεβαίως. Αλλά οι χώροι υποδοχής. Μια έννοια, μια βέβαια έννοια και των hot spots είναι αυτή. Δηλαδή το να καταγραφούν κάποιοι άνθρωποι, να μπορέσουν να έχουν ένα πιάτο φαΐ μέχρι να δουν. Τι θα τους κάνουν, οπότε... Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν έχουν καθόλου προδιαγραφές χώρου υποδοχής όπου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ιατροφαρμακευτικά αυτός ο πληθυσμός, να ταυτοποιηθεί και ώστε να μπορεί να προωθηθεί προς όποια κατεύθυνση ο ίδιος θέλει. Σε πρώτη φάση όμως μια χώρα, αυτό λέω, πρέπει να δημιουργήσει αυτές τις δομές. Βεβαίως, αυτές οι δομές φτιάχνονται. Λιώς είναι μια χώρα ξέφραγο αμπέλη που απλά όχι, έχει όχι. Μια πολιτική. Οι δομές, καλώς τους περάστε να φύγετε να βιώνουμε. Οι δομές αυτές πώς δημιουργούνται? Με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα που έχει υπογράψει η χώρα. Και όχι με βάση τις επιταγές των Τούρκων ή των Ευρωπαίων. Όπως γίνονται με τα hot spots τώρα. Απλά τι γίνεται, εμείς σαν χώρα, αυτό είναι το κακό, ότι από μόνοι μας δεν φροντίζουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές. Σωστό είναι αυτό, οπότε αλλά... δίνουμε και το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε βάσει των προτάσεων που έχουν για τα hot spots και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, όπως προβλέπουν από τα διεθνή πρωτόκολλα. Δεν λέω τώρα κάτι. Ένας χώρος υποδοχής όπου ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης ταυτοποιείται, τον φροντίζεις κιόλας για να αποτρέψεις πιθανή εξάπλωση επιδημιών ή καταστάσεων σε βάρος της υγείας του πληθυσμού και μετά του επιτρέπεις να φύγει από τη χώρα. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχει νόμιμα χαρτιά και νόμιμο καθεστώς, φεύγει από τη χώρα και πάει εκεί που θέλει. Δεν τον μεταφέρεις εσύ στο κέντρο της Αθήνας και μετά χάνονται τα ίχνη του. Χάνονται τα ίχνη του, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες, για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί το δουλεμπόριο ή οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία έχει στηθεί σε βάρος τους. Γι' αυτό το λέμε εμείς αυτό. Χώρος υποδοχής και μετά ας πάει όπου θέλει. Από τη μια να δημιουργήσουμε κάποιες δομές και από την άλλη να αποφύγουμε τον κίνδυνο δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών. Ακριβώς, ακριβώς. Να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς ο νόμος που έχει μπει... Δικά μας χρήματα, ας πούμε. Ναι, αυτό... Όχι, ναι, αυτό δεν είναι απαραίτητο με δικά μας χρήματα. Θα μπορούσαμε να καταφύγουμε, όπως για παράδειγμα έκανε ο Λίβανος. Προσέφυγε στον ΟΗΕ, ζήτησε τη βοήθεια, τη συνδρομή του ΟΗΕ, βρέθηκαν χρήματα και έφτιαξε αυτές τις κατασκηνώσεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες είναι ούτε ο πληθυσμός φώναζε, ούτε τίποτα. Και μιλάμε για ότι στεγάζει ο Λίβανος αυτή τη στιγμή 1.300.000 πρόσφυγες. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε 100.000, ούτε 200.000, ούτε 300.000. Μιλάμε 1.300.000. Εκεί δεν θα δεις ο κόσμος να ξεσηκώνεται και να χτυπιέται με τις δυνάμεις ασφαλείας. Λοιπόν, γιατί φρόντισαν να φτιάξουν χώρους υποδοχής, οι οποίες να είναι και ανθρώπινες, όσο είναι δυνατόν, και να διεκπεραιώνεται αυτός ο κόσμος, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Μάλιστα. Από τα νησιά μέχρι το κέντρο. Λοιπόν, βεβαίως. Και αν δεν αντέχει το ένα κράτος, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει περισσότερο κόσμο, τότε ξανά διαμέσου της ΥΠΑ της αρμοστίας, η ΥΠΑ της αρμοστία διοχετεύει κόσμο προς εκείνες τις χώρες που είναι στο εγγύς περιβάλλον, να το πούμε έτσι, των χωρών που παράγουν πρόσφυγες, να το πούμε έτσι, και κυρίως εκείνες τις χώρες που έχουν εμπλακεί σε πολεμικές ενέργειες στη χώρα από που προέρχεται ο κύριος όγκος των προσφύγων. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, για παράδειγμα, δεν πρέπει να πάρει τον κύριο όγκο προσφύγων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Ναι, σωστό. Αφού αυτές έχουν εμπλακεί στον πόλεμο, δηλαδή γιατί εμείς... Όχι, έχουν εμπλακεί και εξάλλου έχουν και άλλες δυνατότητες. Βέβαια, σαφώς. Να τους υποδεχθούν.
Όταν έγινε αυτό, ας πούμε, όταν κατέρευσε το Νότιο Βιετνάμ και η Ινδοκίνα, μιλάμε στη δεκαετία του 60, οι Αμερικανοί δέχτηκαν μια τεράστια ροή προσφύγων λόγω του Βιετνάμ. Πάνω από 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Πάνω, έτσι. Λοιπόν, τους δέχτηκαν. Γιατί ήταν προϊόν της δικής τους πολεμικής εμπλοκής στη Χερσόνησο του Βιετνάμ. Τώρα γιατί δεν το αφαιρούμε και πρέπει να γίνουν αυτοί αντικείμενο εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας? Βέβαια, γιατί ποτέ δεν πληρώνουν αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Μα ακριβώς αυτό. Και αυτό έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Σε τέτοιες συνθήκες, το πρώτο και βασικό μέλημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί αλλιώς οι πρόσφυγες. Να χτυπάμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Ακριβώς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, γιατί φεύγουν από τις χώρες τους. Και να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα. Στο γιατί. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι άλλο. Όχι, αυτό ήθελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι αλλιώς έχει περάσει η ώρα. Θα τελειώσουμε κάπου εδώ. Θα ξαναμιλήσουμε αύριο στις 2 η ώρα, ως συνήθως. Πάντως να ξέρετε ότι το ΕΠΑΜ τουλάχιστον προγραμματίζει πάρα πολλές εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα. Ο στόχος μας είναι ανεξάρτητα με το αν είναι οι αγρότες κάτω, αν είναι οι επαγγελματίες κάτω ή αν είναι οποιοδήποτε, να είμαστε συνέχεια στο κέντρο της Αθήνας, όσο το δυνατόν, με διάφορες εκδηλώσεις ή διάφορες αφόρμες, με στόχο να συνηθίσει ο κόσμος αυτό που μας έλεγε και ο φίλος προηγουμένως, αυτός ο κόσμος που έχει απασφαλίσει πλέον, γιατί έχει φτάσει στα, όχι φτάσει στα όρια του, έχει περβεί τα όρια του, να μπορεί να βρίσκει τρόπο και ευκαιρία να κατεβαίνει κάτω. Έτσι όπως επιβάλαμε το 62% του ελληνικού λαού, το όχι του ελληνικού λαού, και αυτό επιβλήθηκε γιατί στην πλατεία του Συντάγματος πρωτίστως, αλλά και σε άλλες πλατείες της χώρας, υπήρχαν δυνάμεις που λέγανε, που τα βρισκόντουσαν εκεί και που δίναν τη μάχη της καθημερινής ενημέρωσης, της καθημερινής συζήτησης και του συντονισμού, έτσι πρέπει να επιβληθεί και το διώξιμο των μνημονίων, του καθεστώτος κατοχής και των πολιτικών δυνάμεων που υπηρετούν τα μνημόνια ή ακόμη και όταν εμφανίζονται ως αντιμνημονιακές δυνάμεις. Αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί από αύριο όλο και θα βγαίνουν ζητήματα, πώς να το πούμε, θα σας ενημερώνουμε για κινητοποιήσεις αυτού του τύπου, έτσι ώστε να βρισκόμαστε με κάποια αφορμή στο κέντρο συνέχεια, είτε για συζητήσεις είτε για παρουσία, έτσι ώστε να κατέβει ο κόσμος, να κατέβει κλιμακωτά σε μια και όταν θα είναι όριμος να τους τελειώσει όλους τους. Αυτά και καλή συνέχεια. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.